Δεν ακούω, ρε. Α, δεν ακούω. Σήκωσε με λίγο, σου λέω. Περίμενε, τώρα εδώ πέρα είμαστε, μην τρελαίνεσαι. Τώρα, με σήκησες ακόμα τώρα, και κάτι καλύτερα, ρε. Εντάξει. Τέρμα είναι, δεν πάει. Πιο μακριά, εσύ από το όφωνο. Εντάξει, μην έχει συνηθίσει τώρα από άλλες κατηγορίες κοντά στο μόδι. Μην πουλάς τρελίτσα, μην πουλάς τρελίτσα. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA, δεν αναγνωρίζει άλλο αφημί, αλλαγή αφημί κτλ. Αυτό που λέει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η FIFA δηλαδή, είναι ότι εφόσον δεν έχει αλλάξει σήμα, χρώματα και όνομα ομάδος, πρέπει να πλερουά. Τελείωσες. Αυτό λέω. Όχι ακόμα. Πρέπει να πλερουά. Ωραία. Εντάξει τώρα. Το ότι πέντε ποδοσφαιριστές του Άρη σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν οι βρώμες προς τα έξω. Ότι φυσικά δεν φταίει η διοίκηση του κύριου Καρυπίδη. Έτσι να τα λέμε όλα τα πράγματα με το όνομά τους. Οι προηγούμενες διοικήσεις τους άφησαν πιστολιές και είναι απλήρωτοι και ότι διεκδικούν τα χρήματά τους, πολύ σωστά θα πω εγώ. Έτσι. Θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου εάν δικαιωθούν όλοι αυτοί. Όχι μόνο για αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Κάνει και έτσι τα χεράκια. Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν χαίρομαι με αυτό. Όχι, ρε, προς Θεού. Αλλά και για υπόλοιπες πάρα πολλές ομάδες στην Ευρώπη, οι οποίες έχουν παρόμοιες καταστάσεις με χρέη προηγούμενων διοικήσεων. Σωστό. Τώρα, από εκεί πέρα, αύριο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το τι θα γίνει με την απόφαση με τον Ντουρμισάη. Έτσι, για να δούμε τι μέρη γενέστε, αν θα μπορεί να παίξει, αν δεν μπορεί να παίξει, γιατί έχει και τον τραυματισμό του Κατουρλή. Το Μισάι δεν μπορεί να πει. Του Κατουρλί, αύριο γίνεται από τώρα. Βλέπω. Να τα πάρουμε ένα και απαντήσω κι εγώ και να πούμε. Εσύ είπε στον κόσμο. Εσύ μπήκε καλή. Στον Γιώργο είπε στον κόσμο. Όχι, όχι. Δεν είπε εσύ. Όχι, θα απαντήσω και μετά τα πω. Θα απαντήσω και από και μετά. Θέλω να πω μια καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο τη εκπομπή Ραδιο Μαρμίτα. Γιώργο, βλέπει έτσι. Ακούσμαλ. Ακούστησε. Παρασάγκας διαφέρουμε στο θέμα ευγένειας με τον αυτό απέναντι. Αυτό είναι 100% ότι παρασάγκας. Ευτυχώς ο κόσμος διαφέρουμε. Λοιπόν, εγώ να πω καλησπέρα και στο ακροατήριο του Λίμπερο και φυσικά να πω ότι ο Γιώργος ο Παναρέτου είναι μαζί μας. Γεια σου. Για το επόμενο 2 ώρο εδώ πέρα. Θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε. Δεν βλέπω να συμφωνούμε, αλλά τέλος πάντων. Άνοιξε το Νταλαβίδη. Ναι, μιλάει, εντάξει. Μια χαρά το άνοιξε. Λοιπόν, για να απαντήσω ένα-ένα, βλέπω ότι παρότι η μάχη του τίτλου είναι στο αποκορύφωμά της, εσύ ασχολείσαι με τον Άρη και τον Ντουρμισάη. Ασχολούμαι. Εντάξει, έχεις δίκιο. Ασχολούμαι με όσους είναι εχθροί του ΠΑΟΚ. Καλά κάνεις. Μέσα στους εχθρούς του ΠΑΟΚ είναι και ο Άρης, φυσικά. Στα πρώτα δύο ονόματα, πρώτος είναι Ολυμπιακός και δεύτερος είναι τεράστιος. Βλέπω την νομολογία που δεν είναι έτσι, αλλά εγώ θα πω ότι είναι έτσι για να σε διευκολύνω, της FIFA για αυτά για τις εταιρείες με τα αφημί, τα τέτοια δεν τα ξέρεις. Για τις ιδιοκτησίες δεν ξέρεις τι λέει η FIFA μάλλον. Και με αυτά που έχει παρουσιάσει ο Ολυμπιακός, σε βλέπω κανονικά σε μια κανονική χώρα. Έπρεπε να ήσουν ήδη έπρεπε να ήσουν β' εθνική. Σε κανονική χώρα. Στην Ελλάδα, μη στεναχωριέσαι, δεν θα σε πειράξουν. Ναι, στην Ελλάδα δεν θα σε πειράξουν, μη στεναχωριέσαι. Είσαι δυνατός αυτή τη στιγμή διοικητικά με έναν άνθρωπο. Γιατί δεν υπάρχει κάτι επιλήψη. Ναι, καλά. Όχι, προς Θεού. Για να με πειράξουν πρέπει να υπάρχει κάτι επιλήψη. Ναι. Ιδίως με τη στον Άρη υπάρχει επιλήψη. Το βρήκες. Ωραία. Τέλος πάντων, ας αποφασίσουμε η δικαιοσύνη. Εγώ λέω ότι πει η δικαιοσύνη. Έτσι, λέω τίποτα, λάθος, Γιώργο. Όχι. Ό,τι πει η δικαιοσύνη να γίνει αυτά τα νόμιμα. Όπως λέω για όλες τις περιπτώσεις. Διαφάνεια πρώτιστα και τα νόμιμα. Σωστά. Ό,τι λέει ο νόμος. Έτσι. Σωστά. Ό,τι λέει ο νόμος. Λοιπόν, πριν καν ανοίξουμε, πριν μπούμε, έχουμε γραμμή. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Τι γραμμή έχουν. Γραμμένια. Να πάρουμε ένα φίλο, να τον ακούσουμε. Θέλει. Όχι, να μην τον ακούσουμε. Όχι, ό,τι πει ο κύριος Στρέγκης. Θα κάνουμε εμείς την εισαγωγή μας. Σωστότατος. Θα πούμε τι αποτελέσματα υπάρχουν. Θα πούμε τους υποστηρικτές της εκπομπής να κάτσει η γραμμή να τους ακούσει. Άμα θέλει, είναι άλλος. Να κλείσει. Ναι. Και μετά, αδερφέ, τι κάνεις τώρα εσύ εδώ, θα μας ζαλίσει με τον τυριντήρι. Τι νομίζεις εσύ, στην τηλεοπτική μαρμίτα του Φαλακρού είσαι. Κάτσε εδώ, είναι σοβαρή εκπομπή. Εδώ δεν ανεβαίνουμε εμείς επάνω σε τραπέζια. Πόντος. Ή βάζουμε τα χέρια μας σε μέλια, ξέρω εγώ, να μας τα γλύφει ο οδηγό άλλος ασλαμάς. Την Παρασκευή θα είναι εδώ όμως. Παρασκευή. Θα έρθει, είπαμε, ο Ραπτόπουλος. Μην τα κάνει εδώ, μην ανέβει πάνω σε δάσο. Άμα ανέβει εδώ, πάω, θα φάω μια κλωτσιά, το ρίξω το παράθυρο έξω. Γιατί και ρόγο το κουπανίσω καμιά στιγμή. Θα το ρίξω μία στο κασίδι και θα βγάλει την κλωτσιά. Ένα πλακόνι. Ένα πλακόνι και θα έρθει στα ίσα. Και μία εδώ στο μέτωπο με τα κλειδιά. Δεν ξέρω το όπως. Μία με το σφυράκι. Ήδη σε στοιχηματικές εταιρείες παίζεται αν θα τελειώσει η εκπομπή ή όχι. Να ξέρεις. 1.30 το δείχνει. Το δίνει για να τελειώσει η εκπομπή. Εντάξει. 2 φράγκα το να μην τελειώσει. Εντάξει, τα σπάνια είδη που ακολουθούν μετά από εμάς μπορεί να περιμένουν λίγο κάνα μισά ωράκι.
Σαν χαρακτήρας είναι σπάνια τα παιδιά. Όχι δύο όμορφα. Σπάνια. Δηλαδή μπορεί να τα βάζει και σε ένα μουσείο αθλητισμού, ας πούμε, για εκκλησιακά είδη, ας πούμε. Τα παιδιά είναι ξεχωριστή. Ωραίος. Ο Στέφανος δεν είναι φίλος από. Και ο Διονύσης. Πολύ καλά παιδιά έτσι. Ο Διονύσης τον γνώρισα το 10, το 9 στο Σπόρ 103 FM. Α, ήταν εκεί ο Διονύσης, δεν το ξέρω αυτό. Ναι, ποδήλατο. Ο Διονύσης μπορεί να πάει με το ποδήλατο μέχρι τη Γερμανία. Άντε ρε. Ωραίος, είναι fit. Και στεγνός, είναι στεγνός. Τους άλλους βιτάμ δεν τους ξέρω. Ναι, ο Στέφανος δεν είναι στεγνός, να πω την αλήθεια, είναι λίγο έτσι. Ναι, δεν είπα, λέω, ξέρω τον Στέφανο και τον Ιωάννη. Τους άλλους, λέω, τους βιτάμ που έρχονται, δεν τους ξέρω. Τα άλλα τα παιδιά, όχι, εντάξει. Ναι, έρχονται έτσι. Αλλιώς η παρέα τους. Να ξέρεις, τι είναι? Φιλοαριανή, φιλοαριανή. Ναι, ο ένας ο πιτσιρικάς είναι. Φιλοαριανή. Φιλοαριανή. Καλά, τέλος πάντων. Ναι, λέω πάω, α πούμε. Αν δεν ήταν ο πάω, α πούμε, ναι. Θα σας έλεγα μετά. Τα κολάρα, σας ρίξαμε στιγμή, τα γκέιμοβερ, έξι σας ρίξαμε στιγμή. Είδες το ενόπνευμα. Ο ενόπνευμα. Είναι ο ενόπνευμα. Κάνει το ενόπνευμα να ράψει φωτιά. Λοιπόν, ξεκινάμε διαδικαστικά. Πόρκι το ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός κοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νόστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Δύο μπέργκες με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα κλάπα λατικών και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Η διεύθυνση του Πορκίτο, Καραόλη και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριο και delivery 23 15 20 555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Αλήθεια λέει. Μάζδα Μανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Μάζδα. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει πλέον το μαστορά του, είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Διεύθυνση Παπάφη 205, τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2310-924-931. Καλησπέριζουμε και το πρατήριο καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Γλυκίδη ΣΑΚ. Μπορείτε να πηγαίνετε με το όχημά σας Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη και να γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με ενισχυμένο καύσιμο και να πληρώνετε στην τιμή του απλού. Επαναλαμβάνω, ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Πρατήριο Ρεγό Καυσίμων, Τεχνικίδη Ισάκ, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη, στο γεφυράκι του Μετεώρου δίπλα. Και για όσους φίλους και φίλες θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, καλέστε τώρα και αύριο στο 2310-611-256, επαναλαμβάνω, 2310-611-256, σωστή ποιότητα ελέγχου στο καύσιμο που θα μπει στη δεξαμενή σας, στην καλύτερη τιμή της αγοράς, 2310-611-256 και σε χρόνο ντετέ, ρεκόρ είναι για τους βλάχους, όπως λέμε εμείς οι νεαπολίτες. Άλλωστε το μότο της επιχείρησης του φίλου μας του Ισάκ είναι πως η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Πριν περάσουμε στα θεματάκια και δώσουμε και το λόγο στον καλεσμένο μας, τον καλό μας φίλο τον Γιώργο, τον Μελισσοκόμο έτσι όπως τον ξέρετε, έτσι από την τηλεοπτική Μαρμίτα, Γιώργος Παναρέτου, το κανονικό όνομα, να πούμε ότι έχουμε ένα άλλο καλό φίλο εδώ στην Εγνατία επάνω που έχει ένα ωραίο μαγαζάκι με καφέ, τοστ, κρέπες, τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες κτλ. Αναψυκτικά και ό,τι άλλο γουστάρετε. Ο φίλος μας ο Λευτέρης. Ο Λευτεράκης, ο φίλος μας ο Λευτεράκης, ο οποίος ψάχνει μία κοπέλα. Για 8 ώρα απογευματινό, έτσι. Για 8 ώρα απογευματινό, 3 με 11 το απογευματινό. Επειδή είναι φίλος, έτσι. Φίλη ακούει, κάποιος που ακούει και έχει μία φίλη έτσι. Που θέλει να πιάσει δουλίτσα και να παίρνει το μεροκαματάκι της, 3 με 11. Όμορφα, ωραία, είναι στο ύψος της Βαλαωρίτου, της παλιάς ασφάλειας που ήταν. Να θυμάστε, λίγο μετά το Βαρδάρι. Ναι, επί της Εγνατίας, κεντρικότατο μαγαζί. Να πάρει ένα μεροκαματάκι κοπέλετσα. Όμορφα, ωραία, να έχει ανάγκη από δουλίτσα. Ναι, να εξυπηρετήσουμε και τον αδερφό του. Πενθήμερο και, δηλαδή, θα είναι κανονική απασχόληση, όχι μερική. Έτσι, μια μικρή παρένθεση για να βοηθήσουμε και τον φίλο του Λευτέρη. Όταν υπάρχει δουλειά, δεν το συζητάμε. Αλλά και μια κοπέλα που. Έχει πραγματικά ανάγκη να δουλέψει. Εντάξει. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι ευγενικότατη κοπέλα. Έτσι. Εντάξει. Και ας είναι και φίλη του ΠΑΟΚ, δεν πειράζει. Τι
τη ζωή. Παουξάκι είναι ο Λευτέρης κατά βάθος, φίλε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μάλλον λίγο τα μπέρδεψε. Εντάξει, ξέρω, τα έχουμε πει πριβέ πολλές φορές. Ο αδελφός την είναι Πάουξ. Βαθιά μέσα του. Ο αδελφός έχει μικρό αδελφό, είναι Πάουξες. Αυτός που είναι το πρωί αδελφός του είναι Πάουξες ο Χρήστος. Εντάξει. Ο Λευτέρης είναι Άρης. Αν κάποιος φίλος ή φίλη άκουσε αυτό που είπαμε για τη δουλειά. Για να ξέρουν κάποια, έτσι. Μπορεί να επικοινωνήσει inbox με τα messenger που έχουμε. Σε μένα ή με μένα με τον Τάσο. Ή σε κάποιο break. Θα κάνουμε τρία break στην εκπομπή. Θα μας πάρει ένα τηλεφωνάκι για να μας αφήσει ένα νούμερο να επικοινωνήσει ο Λευτέρης. Θα του δώσω, όχι, θα δώσω εγώ του Λευτέρη να τον πάρει να μιλήσουν κατευθείαν. Έτσι. Αυτό, τέλος, κλείνει η παρένθεση. Αυτά, ωραία. Να βοηθάμε όσο μπορούμε, παιδιά, είναι δύσκολη η καιρή, έτσι. Δεν μιλάμε για δουλειά όταν πρόκειται, μακάρι και άλλες προσφορές. Φτάνει, μη σαλιαρίζει. Ζώων και προσφορές, αν έχουμε και άλλες θα βοηθήσουμε. Αυτό λέμε. Άνθρωπο απέναντί μου, ρε φίλε. Μιλάς, βρε. Βρέχει ο άνθρωπο. Σκέφτομαι την Παρασκευή. Το βλέπουν οι κουρούνες και φεύγουν. 3-0 ο Παναθηναϊκός. Κουρμπέλης, Σέγκεφελτ. Πού να το πει ο Ραπτόπουλος αυτό τρεις φορές. Σέγκεφελτ και Περέα Χουάν Χωσέ. Χουάν Χωσέ, Πικουλίνο. Στο 76 ο Χωσέ. Να παίζουμε 10, παίζουμε άλλο. Πάντως στο Παναθηναϊκό που ξεκίνησε ελαφρώς ξοφλημένος και πάει τελικά πλην τους πρώτους τρεις να είναι αυτός που θα μπει πιο άνετα μετά τους τρεις πρώτους. Δηλαδή είναι πιο άνετος αυτή τη στιγμή. Ακόμα και από τον Άρη τον δεν νομίζω. Από τον Άρη, αν κερδίσει αύριο ο Άρης, νομίζω θα τερματίσει πάνω του πρώτου Παναθηναϊκού. Πολύ πιο εύκολο πρόγραμμα. Τον βλέπω πολύ άνετο στις εμφανίσεις. 31 βαθμούς πάει ο Παναθηναϊκός και ο Άρης έχει 26. Και τρεις αύριο 29. 29. Σε ισοβαθμία είναι από κάτω, έχω πιο εύκολο πρόγραμμα. Καλά, δεν με λέει για όσοι έχουν. Δεν έχω πρόβλημα. Αν κερδίσει. Άκουσε. Άκουσε εσύ, άκουσε. Ναι. Αυτή τη στιγμή είσαι 5 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αν κερδίσει. Πας 29, σε ναι. Καπάκι. Ρε φίλε, έκτος να βγω, δεν θέλω 7. Άντε πάλι. Έκτος να βγω. Αυτή τη στιγμή είσαι δεν πέμπτος, όμως, έκτος, όμως έβδομος, όγδος. Πώς είμαι όγδος, έκτος είμαι. Από την πέμπτη θέση, ο άνθρωπος είναι τρελός. Ρε αγόρι μου γλυκό σου λέω. Από την πέμπτη θέση. Αυτή τη στιγμή τι είναι ο Άρης. Πώς είμαι τρελός, μιλάω με τη βαθμολογία. Για πες, πες τον Άρη. Λοιπόν, πέμπτη θέση. Ναι. Όφη, 26. Ναι. Έπαιξε ένα ματσο, άρεσε και περισσότερο. Άρης 26. Άρη 26. Ατρόμητος 26. Έπαιξε και ο Ατρόμητος. Ξάνθη 26. Ωραία. Δηλαδή. Από την 5 θέση έως 8. Δηλαδή, Γιώργο, οι δύο παίξαν, χάσαν, ισοβαθμούμε και είμαι από ωραία, κάτω. Πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται. Τι μαθηματικά είναι αυτά, θα σηκωθεί ο Αϊστάιν από το μνήμα. Εσύ προλίγο είπες ναι, ότι σε ισοβαθμία έχω τον Παναθηναϊκό και ο Άρης και ο ενώ έχει 5 βαθμούς. Πέντε βαθμούς. Πιθανή ισοβαθμία. Και λες εμένα. Δεν υπάρχει θέση. Και ισοβαθμία. 5 βαθμούς έχει ο Παναθηναϊκό σε πιθανή είπα. Δεν υπάρχει θέση. 5 βαθμούς έχει στο κεφάλι και μιλάει για ισοβαθμία. Τελείωσες. Φτάσε πρώτα τον Παναθηναϊκό. Τελείωσες. Δεν με ενδιαφέρει να φτάσω τον Παναθηναϊκό. Μα δεν με ενδιαφέρει να φτάσω τον Παναθηναϊκό. Τελείωσες. Πρακτικά δεν αφήνει, και αυτό που συμβαίνει. Βλέπεις. Μα δεν αφήνει γιατί δεν δέχεσαι αυτό που συμβαίνει. Όταν, άμα, δεν γίνεται να δεχόμαστε αυτό που υφίσταται και να δεχόμαστε το θεωρητικό. Μα δεν αφήνει. Όχι. Δεν είναι μέσα στην εξάδα ο Άρης. Ο Άρης. Εσείς θα με χαζέψετε και οι δύο. Είστε βλαμμένα. Τη στιγμή αυτή έχει 31 ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ο Άρης πόσο έχει. Ο Άρης 26 με ένα μάτσο λιγότερο. 26 με ένα μάτσο λιγότερο. Φτάσε λοιπόν πρώτα τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Α, να αφήσει να μιλήσει κάποιο άλλο. Δεν μιλάμε για την έκτη θέση. Ναι. Για αυτό που είπαμε για τον Παναθηναϊκό και τον Άρη ανάμεσα. Και, και μετά συζητάμε για την λογική ότι δεν είχε μεταγραφέ. Τελείωσε. Μόνο πιτσιρίκια, το ένα τάδε. Τελείωσε. Να απαντήσω. Αυτά ο Άρης δεν ξέρουμε αν θα ήταν έκτος. Με δεδομένο, εφόσον λες ότι είναι δεδομένο και όντως γιατί οι άλλοι χάσαν. Ότι θα είναι ο Παναθηναϊκός στην εξάδα. Τι με ενδιαφέρει να φτάσω τον Παναθηναϊκό αν μπω στην εξάδα είμαι Ευρώπη. Δεν το έχει καταλάβει αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός τιμωρημένος είναι. Αν. Δεν το, ούτε αυτό το ξέρεις. Αν πάνε όλα καλά και δικαιωθείς και δεν τιμωρηθείς από FIFA, από. Μπορεί να παίξουν. Φρε, πήγαινε αύριο. Πήγαινε αύριο στη Μαρούπα και πες τα λίγο καλά. Γιατί είσαι βρώμα. Πήγαινε στη Μαρούπα και ας τον Άρη θα κάνει. Το πολύ πολύ. Αύριο είναι. Αύριο, Πέμπτη. Αύριο. Τελειωμένη υπόθεση. Ο Πάοκ έχει δικαιωθεί πανηγυρικά. Οικονόμησε αύριο. Καταρχήν, νομίζω ότι είναι αύριο το κύπελλο, η κλήρωση. Κλήρω, και η κλήρωση είναι αύριο. Όλα μαζί είναι. Ναι. Δεν θα γίνει η κλήρωση ΕΕΑ. Στην ΕΠΟ θα γίνει του δικού μας ανθρώπου. Στα στημένα σενάρια από τα παπαγαλάκια του Ολυμπιακού. Το ένα είναι στημένο τέλος, και το άλλο είναι σίγουρο. Ωραία, τέλος πάντων. Εγώ είπα, επαναλαμβάνω. Εδώ πέρα η άποψή μου είναι ίδια, διαφάνεια και τα νόμιμα. Για όλους. Για Άρη, για Πάου, για Ιράκ. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με τον Τουρμισσά. Για να δούμε. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με τους Παπαστεριανούς. Για να δούμε. Τον Αβραμή, πώς τον Αραβίδη. Ναι. Τον άλλο που έχασε το πέναλτι τον κουλοχέρι. Πήγαινε αύριο. Κάτι 350 300 χρωστά. 4 δις είναι. Μη σε αναγωγείς. Δεν ξέρω πόσα είναι. Για το θέμα του κάτι 300 και 350 βλέπω. Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση. Μάλλον αρνητική. Για πες. Μπήκαμε κατευθείαν, μ' άρεσε. Δεν ανακαινήθηκε πολύ από τους δημοσιογράφους της πόλης για κάποιο λόγο.
άφησαν τον κόσμο πολύ στο σκοτάδι. Ποιο πράγμα. Εννοεί δεν είναι φω, δεν έπεσε. Εμένα, που ασχολούμαι με. Ναι. Σωστό ο Γιώργο. Ανωνύμων εταιριών κτλ. Για ποιο θέμα. Για ποιο θέμα. Για το θέμα του δικαστηρίου. Ποιο, για την πολυμετοχικότητα. Για την πολυδιοκτησία. Για την πολυδιοκτησία. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος ή το ένα ή το άλλο, αλλά γενικά βλέπω ότι αναλώθηκε σχετικά πολύ λίγο. Τι ρε, μπήκε κανείς μέσα. Για πάρε δεν φάμε κανένα πέσιμο να αρχίσουμε τα κλωτσομπούνια εδώ πέρα να μου. Ποιο είναι. Δικό μα άνθρωπο. Ποιο είναι. Μοσκοβίτης. Μοσκοβίτης. Κάποιο μπήκε. Έλα Νίκο να γίνουμε τέσσερις. Λοιπόν. Έλα δεν είναι αρκετοί παόξιδες. Έλα Νίκο και εσύ. Τι ήθελε να πει ο δημοσιογράφο. Καλά σου λέει Γιώργο. Τι ήθελε Γιώργο μου. Τι ήθελε να πει. Μην τα ψάχνει πολύ Γιώργο μου. Ήθελα γενικώ ο δημοσιογράφο όπω όταν ακούγεται για μια μεταγραφή και κάνει 2 ώρες και 3 ώρες εκπομπές. Θα ήθελα κάτι τέτοιο. Ωραίο. Με εντύπωση ότι δεν άκουσα ούτε μία εκπομπή. Με εξαίρεση σε έναν συγκεκριμένο σταθμό, ένα συγκεκριμένο κύριο ο οποίο μια ζωή καταπιανόταν με τέτοια. Μάλιστα, πολλοί φίλοι μου δεν ξέρουν ότι κάνει και εκπομπή κιόλα για να καταλάβει τι χρωματικότητα έχει τώρα. Να καταπιάνεται με αυτό. Σε γενικέ γραμμέ έχει περάσει. Για ποιον λε, δεν είναι κακό, άσου να πούμε, αν θέλει. Δεν κατάλαβα εγώ πραγματικά. Ο Νίκο ο Πετρουλάκη. Α. Έβγαζε συνέχεια. Δεν έχει και εκπομπή ο κύριο Πετρουλάκη τώρα. Έχει, τώρα έχει. Αλλά πολλοί δεν το ξέρουν για κάποιο λόγο. Ναι. Δεν έχει μεγάλη χρωματικότητα. Δεν ξέρω γιατί. Έβγαζε συνέχεια την κυρία Μαρούπα, ξέρω εγώ ότι είχε βγάλει 2, 3, 4 φορές. Τώρα δύσκολα. Τώρα θέλω να σου πω, όχι, την έβγαζε. Την έβγαλε. Ήταν ο μόνος. Όλοι οι υπόλοιποι για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, ίσως ήταν εντολή της ΠΑΕ, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Τι λες, Γιώργο. Θα σου πω εγώ τι έχει γίνει. Τα πάντα έχουν. Συγγνώμη, καταρχήν ο Γιώργος κάνει τεράστιο λάθος. Και τι λάθος κάνει. Διαφωνώ κάθετα. Όσα λέει. Εγώ δεν διαφωνώ. Και πάντα τεκμηνώνω την άποψή μου. Βέβαια, καλά κάνεις. Και ο Γιώργος δεν διαφωνώ. Ναι. Γράψανε περί τίνος πρόκειται, γιατί κατηγορείται ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Εντάξει, όμορφα, ωραία και καλά. Και αναλυτικά. Mm-hmm. Όλες οι εκπομπές στους μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, όχι τηλεοπτικούς, με τα λιμά κτλ. Οι τρεις μεγάλοι που είναι ραδιοφωνικοί σταθμοί της πόλης, το παίξανε το θέμα εδώ και 2 εβδομάδες. Για την πόλη μας λες. Για την πόλη μας λες. Ναι, δεν ακούω εγώ άλλους. Εντάξει, εκτός να αλλάξει ο φίλος ο Γιώργος τις εκπομπές. Θα σου πω, όχι, τις άκουσα. Ναι. Απλά κάνω σύγκριση με το δικαστήριο που είχε ο ΠΑΟ γιατί το είχε πρόσφατο. Για πες. Πριν 2 χρόνια με την κυρία Σκουλαρίκη. Πώς λεγόταν αυτή. Μας αφαίρεσαν το πρωτάθλημα τότε. Mm-hmm, mm-hmm. Τότε γινόταν κάθε δευτερόλεπτο. Μιλάμε, τότε γινόταν χαμός. Πες τα Γιώργο μου, πες τα Γιώργο μου. Τι ήθελες. Καλά που ήρθες Γιώργο μου. Να κατηγορούν τα σπρώμαυρα σάιντ. Μπράβο Γιώργο. Όχι, δεν λέω να πας καλά ρε. Θα σου πω εγώ γιατί έβγαζαν. Φίλε, θα σου πω εγώ γιατί έβγαζαν μόνο την κυρία Μαρούπα. Αυτό που λες εσύ το διεκδίκησε και το έγραψε. Το press άρεσε και το about άρεσε. Τα λόγια τα δικά σου. Τι είναι αυτά που. Αριανός. Εγώ βλέπω εγώ. Εσύ βλέπεις αλλά να το πουλήσεις τώρα. Αυτό την αλήθεια. Άσε τώρα τα Ιέκρα Απτόπουλος έγινε εκεί πέρα και θα δεις εδώ 5-10 εκπομπές να σε στρώσω και μετά θα πας εκεί πέρα. Γιώργο, μίλησε και εγώ. Θα σου πω γιατί, θα σου απαντήσω. Θα σου πω γιατί έβγαζε Μαρούπα. Έχουν μια σωστή υπερασπιστική γραμμή. Ωραία. Θα σου πω. Να διεκδικήσουν τα θέλω του ΠΑΟ. Θα σου πω. Καταρχήν, ένα λεπτό. Μιλήσω κι εγώ ρε παιδιά. Μαλώνετε μεταξύ σα. Να μπω κι εγώ στη συζήτηση. Στάσου λίγο ρε, κούγια εσύ. Βγαίνει έξω γνωστό φαν του Λίμπερο. Του ραδιοφώνου. Και όταν λέει. Τι γνώμη λέει έχει. Γνωστό δημοσιογράφο τη πόλη. Ο οποίο πρόσχεται στον ΠΑΟ. Και λέει να λέει. Για μένα ήταν λάθος αυτό που είπε. Για πες. Είναι λέει καφενιακά λέει τα επιχειρήματα του Ολυμπιακού. Ναι. Είναι η θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αυτή. Ναι, ναι, ναι. Δεν ασχολούμαστε. Ναι. Καλά κάνει ο ΠΑΟΚ και το απαντάει αυτό, αλλά αυτός ως δημοσιογράφος για μένα είναι αυτό που έκανα εγώ στη Μαρμίτα όταν πήγα στην καφετέρια. Πρέπει να κατακεραυνώσει τα επιχειρήματα του Σωστά. Ολυμπιακού. Σωστά, τι είναι αυτό, όντως. Εμένα Σωστός. Με ρώτησε ο άλλος στη Μαρμίτα Σωστός. Και τον έβαλα στη θέση του. Σωστός. Και τον είπα γιατί δεν πρόκειται να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Γιατί είναι δυνατός διοικητικά. Καμία σχέση δεν έχει αυτό. Γι' αυτό. Γιατί. Το ξέραν καταρχήν όλοι για ότι πες. Ο κύριος Σαββίδης δεν είναι μέσα στο. Μα δεν είπε κανείς ότι ο κύριος Σαββίδης είναι στο μετοχολόγιο της Ξάνθης. Ναι, δεν κατηγορείται σε εισαγωγικά γι' αυτό. Ναι, αλλά διαβάσεις το κατηγορό και τα site και όλα αυτά που προωθούν οι Ολυμπιακοί. Τον έχουν βγάλει ως απατεώνα, ως μαφιός. Ας τα αποδείξουν. Για μένα πρέπει να βγουν οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟ και να πάρουν μια θέση στη λάσπη που τρώει ο κύριος Σαββίδης. Αυτό που κάνεις τώρα μάλλον. Εγώ να πάρω popcorn στην άκρη και να. Κάτσε λίγο. Να πω να ακούσω. Κάτσε λίγο. Ωραία. Είναι αυτό που θέλανε να πετύχουν τα καλοπληρωμένα, χαρτζελικωμένα παπαγαλάκια του Φατάουλ. Εντάξει. Των ανθρώπων που έχουν κατηγορηθεί για εγκληματικές οργανώσεις, για στημένα παιχνίδια, για ναρκωτικά, για εμπόρια πλοίων κτλ. Που μετέφεραν ναρκωτικά κτλ. Αυτό λοιπόν ακριβώς που θέλανε να πετύχουν.
Αυτή η κυρία είναι αυτό ακριβώς που κάνεις αυτή τη στιγμή. Διαφωνώ. Να το ξέρεις. Διαφωνώ, διαφωνώ. Να το ξέρεις. Για γιατί. Δεν μπορώ εγώ να αφήνω το να θέμα, κράζουνε το θέμα, και να μην λέω τίποτα. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Το να θέμα λοιπόν αυτό για το οποίο λες εσύ ότι δεν προβλήθηκε στην πόλη μας όπως ήθελες εσύ, γιατί πρώτη φορά τα ακούω, από κανένα δεν το έχω ακούσει αυτό, από κανένα φίλο του ΠΑΟΚ δεν έχω ακούσει τέτοια απέτηση. Προβλήθηκε όσο έπρεπε, ενημερώθηκε ο κόσμος του ΠΑΟΚ όσο έπρεπε και από τα site, τα σπρώμαυρα, και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και από ραδιοφωνικές εκπομπές, αλλά οι μόνοι που ζητούσαν κάτι τέτοιο ήταν όλοι οι εχθροί του ΠΑΟΚ, όλοι οι κακοπροαίρετοι με τα στημένα δημοσιεύματα και όλα τα παπαγαλάκια που εξυπηρετούν κοκκινοκίτρινα συμφέροντα. Εγώ αυτό έχω να πω. Γιατί το θέμα αυτό που ζητάς για ενημέρωση και τα λοιπά από τους ρεπόρτερ έχει χιλιοπαιχτεί μέσα στην πόλη. Εκτός αν θες να έρθουν να σε κάνουν έτσι, Γιώργο Πριβέ, που μπες να πούμε να σε ενημερώνουν. Εγώ δεν έχω ακούσει, δεν έχω άποψη, αλλά θα σου πω γιατί. Εγώ έχω ακούσει. Εγώ δεν έχω ακούσει. Και έχω, να πω. Ναι, δηλαδή δεν άκουγες, ας πούμε, στο ΠΑΟΚ 24. Τι συνέβαινε. Όχι, πάω και 24, ναι. Δεν ακούω. Η δική μας η εκπομπή δεν το προέβαλε το θέμα όσο έπρεπε. Η δική μας δεν η εκπομπή. Γιατί κατηγορείται είπαμε. Ο ένας και ο άλλος. Ναι, εμείς δεν είμαστε ούτε δικηγόροι, όμως δεν μπορούμε ούτε ναι, να αξιολογήσουμε τα στοιχεία αν υπάρχουν ή όχι, έτσι. Θέλω να πω το φίλο τον Γιώργο ότι δεν δέχομαι αυτό που λέει ότι δεν πολυπέρχεται. Η άποψή σου, η άποψή αυτού του θεμάτου. Αλλά θεωρώ ότι απλά οι δημοσιογράφοι της πόλης ακολούθησαν τη γραμμή του ΠΑΟΚ. Ωραία. Ο οποίος δεν ήθελε να μπει σε αυτή τη λογική της λάσπης και της σκοφαντίας. Εγώ δεν μπαίνω, εγώ είμαι διαφορετικός φυλάκος. Εγώ θα σου πω γιατί πάντως τη Μαρούπα ψάχναν μόνο. Γιατί καταρχήν για να βγαίνει η κυρία Μαρούπα σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, έτσι. Στο μην βγαίνετε να πείτε την άποψή σας. Προχθές ναι, εγώ έδειξα όμως με τον Θωμαίδη στη Δευτέρα. Ναι. Λέει, γιατί λέγανε γιατί πόσο Μαρινάκης, συγγνώμη που σε διακόψα, ναι, πόσο Μαρινάκης λέει θα βρεθεί στους Big Four ενώ έχει απαγόρευση ένα σχόλιο. Σωστό είναι αυτό. Και σωστό λέει, σας παρακαλώ, λέει. Εγώ λέει είμαι μέλος της Επιτροπής. Είμαι Επιτροπής, δεν μπορώ. Δεν λέει σε αυτό το. Ναι, ένα, αφού είσαι Επιτροπή, κυρία. Αντιδεοντολογικό. Πώς σε λένε. Μαρούπα. Πώς. Μαρούπα. Ναι. Μαρούπα. Ναι. Ναι. Αφού είσαι Επιτροπή. Μαλαστούπα κυρία την έκανε. Μαρούπα, εντάξει. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω πώς την έφυγε. Την κυρία. Αξιολογότατη φαίνεται. Πολύ καλή. Πολύ αξιολογή. Θα σου πω όμως. Αφού είσαι Επιτροπή. Σου λέει επειδή. Να μην πα στο κανάλι. Να μην πα. Σωστό. Με τον αυτό του Άρη το Θωμαίδη. Τρεις φορές το είπε. Εγώ πολύ αργά. Θα σου πω και για τον κύριο Θωμαίδη. Προς τιμή του Θωμαίδη. Θα σου πω για τον Θωμαίδη. Θα σου πω ένα-ένα. Πολλές ασθένειες μου δίνετε. Θα σου πω γιατί έβγαινε μόνο η κυρία Μαρούπα, που προφανώς για να έβγαινε σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, έτσι. Γιατί μπορούσαν να είχαν πει. Κάτσε ρε φίλε. Κατά την άποψή της υπήρχε θέμα γιατί ακούστηκε το όνομα του Μαρινάκη. Λέει, δεν μπορώ να είμαι μπροστά ενώ. Εάν δεν μπορεί να είσαι μπροστά, κάτσε σπίτι σου. Κάτσε σπίτι, σωστά. Αυτό είναι. Αλλά λέω, για να βγει και στην αρχή σε κάποια ραδιόφωνα εδώ τη πόλη, σημαίνει δεν υπάρχει περιορισμό στο να βγει. Αλλιώ θα έλεγα την επιτροπή, παιδιά, μέχρι να τελεσυνδικήσει, δεν θα βγει κανεί σα. Άρα δεν υπήρχε αυτό. Γιατί βγήκε μόνο η κυρία Μαρούπα. Διότι η κυρία Μαρούπα, αν θυμάμαι εκείνε τι πρώτε μέρε, είχε πάρει θέση υπέρ του ΠΑΟΚ. Ποιο να βγάλουνε. Είπε, βλέπω ότι με τα πρώτα στοιχεία δεν είχε πει κάτι θετικό, α πούμε, γιατί μου και θα βγάλουμε τη Μαρούπα. Ποιον θα βγάλουμε. Την αντιμαρούπα. Κάνεις, τη Μαρούπα θα βγάλει. ΠΑΟΚ, ναι. Είχε πάρει τη θέση των πραγματικών γεγονότων. Είτε σας ναι. Αρέσετε, όχι. Θα το δούμε αυτό. Το εξετάζομαι σίγουρα. Θα το δούμε. Εγώ δεν λέω, εγώ δεν λέω ότι έχει άδικο. Πάω άλλο σου λέω. Πες μου σε πόσες, τον Τάσο ρωτάω. Ναι. Πες μου σε πόσες εκπομπές. Να τελειώσω για τον κύριο ναι, Θωμαίδη. Ναι. Για τον Θωμαίδη και μετά το λέτε. Για τον κύριο Θωμαίδη, αυτό που θα έχουμε πει δεν με ενδιαφέρει τάσο, άμα είναι Άρης. Είτε ό,τι θέλει μπορεί να είναι. Εγώ δεν κρίνω τον άνθρωπο και εδώ πέρα στην εκπομπή το έχουμε πει πολλές φορές. Με το τι είναι. Με το τι είναι και με το τι λέει. Με το τι κάνει σε σχέση με αυτά που λέει. Έτσι τον κρίνω. Άμα λέει άλλα και κάνει άλλα, δεν πανάνε Άρης και αρχικός Κερκίδας δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, δεν είπε τίποτα. Περιμένω. Δύο μήνες έχει σκάσει αυτή η υπόθεση. Δύο μήνες δεν είναι κοντά. άνθρωπος που κάνει ρεπορτάζ για όλα. Για τι να σου πω, για καρταφυλάθλο, για τέτοιο. Ακόμη αυτό το να κάνει ρεπορτάζ για αυτό που ταλανίζει δύο μήνες στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει κάνει ακόμη. Το περιμένουμε. Είναι αμερόληπτος. Εγώ. Όλους. Εγώ δεν είπα δεν είναι. Λέω. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνει. Λέω. Εγώ μπορεί να μην το γουστάρω προσωπικά για αυτό που είναι. Ναι. Αλλά τη δουλειά του σαν επαγγελματία είναι φοβερός. Μα εγώ δεν είπα. Δεν τον πάω μία. Τον είδα και στην Καλκιδική εκεί που πάει Χανιώτη και κάνει μπάνια κτλ. Λέω. Ναι. Αλλά δεν τον πάω μία. Λέω. Αυτό το κουναβίστικο γυρνάει τα μυαλά. Ναι. Αλλά σαν επαγγελματία και σαν τη στάση που κρατάει. Γιατί, πώς να το πω, είναι δίκαιος, ρε παιδί μου, σε αυτό που κάνει. Στη δουλειά του επάνω. Δεν διαφωνώ. Επειδή είναι δίκαιος. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι χαρακτηρισμένος για μια ομάδα και να πηγαίνεις πολλές φορές κόντρα σε αυτήν την ομάδα. Ωραία. Εγώ λέω. Ναι. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Συμφωνώ με αυτό που λες. Εγώ λέω, εφόσον συμφωνώ και παυξάνω σε αυτό που λες, λοιπόν, πάνω, περιμένω. Είναι ένα ζήτημα που δύο μήνες ταλανίζει εδώ το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ακόμη δεν το έχει ακουμπήσει. Να δω πότε, να κάνει ρεπορτάζ. Εγώ δεν λέω να πει.
Τέτοιο ρε... Για την πολυδιοκτησία μιλάμε. Ναι, γι' αυτό. Πότε δεν θα κάνει. 15 ρεπορτάζ έχει κάνει ο Θωμαίδης. Ο Θωμαίδης στην εκπομπή του στη δίκη. Όχι στη δίκη. Στη δίκη λέω. Όχι στη δίκη. Βγαίνει στο ράδιο που δουλεύει. Φίλε, κάθε μέρα βγαίνει. Α, το ράδιο. Εκπομπή και κάνει για όλα τα ζητήματα που ταλανίζουν το ποδόσφαιρο. Σου είπα κάρτα φιλάθλου. Πότε θα το κάνει αυτό. Θα κάνει το Sky εκπομπή. Πότε θα το κάνει. Μα είναι αμερόληπτο μου λε. Αμερόληπτο είναι. Να μα το πω τι έλα. Πότε. Δύο μήνε. Είναι. Πότε θα κάνει. Ναι. Εγώ δεν είπα να, εγώ δεν είπα να πει έχει άδικο αυτό. Τα στοιχεία. Να κάνει ρεπορτάζ. Να κάνει, τα παρουσιάσει στον κόσμο. Όταν θα κάνει το κανάλι One ρεπορτάζ για το πώς πέθαναν οι 8 μάρτυρες από τον Ουρουάν. Εντάξει. Σωστό είναι αυτό που είναι λες. Κάτι πάρα πολύ σωστό. Σωστό είναι αυτό που λες. 18 φορές παραπάνω από αυτό που θες να προβάλλεις εσύ. Όχι, όταν υπάρχει. Όταν στο One υπάρχει εκπομπή για την αυτιλία ή για αυτά τα πράγματα και δεν κάνουν, θα σου πω το ίδιο. Όχι, εδώ μιλάει για. Κάνεις, δεν κάνω λάθος. Δεν κάνω αυτό για την αυτιλία. Για ποιο? Για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν γίνει και δεν γίνει. Γιατί ο κύριος Θωμαίδης για αυτό το θέμα που λες έχει πει και σωστά έχει πει. Για το άλλο πότε θα πει. Για να δούμε. Δύο μήνες έχουν περάσει μόνο. Τι να πει, περιμένουμε. Να κάνει ρεπορτάζ. Τι να πει, ρε φίλε. Ρεπορτάζ να κάνει, ρε φίλε. Στη δίκη. Έχει κάνει 15 ρεπορτάζ. Στη δίκη στο Open. Ναι. Ακόμη δεν έχει πει κιχ. Κιχ. Καλά, χθες δεν το συζητούσε. Για την πολυδιοκτησία έκανε θέμα. Έκανε εκπομπή για την πολυδιοκτησία να παρουσιάσει στοιχεία ο κύριος Θωμαίδης. Δεν έκανε εκπομπή, ρε φίλε, για πολυδιοκτησία αν δεν υπάρχουν στοιχεία και αν δεν βγει απόφαση. Να συλλέξει τα στοιχεία και να πει κύριε, αυτά δεν υπάρχουν τα στοιχεία. Τι να κάνει. Τον έχει για βλάκα το Θωμαίδη. Γιατί, φίλε, ρεπορτάζ κάνει. Δημοσιογράφο δεν είναι. Προτετελεσμένο γεγονότο χωρίς να έχει βγει απόφαση. Όχι, φίλε, ρεπορτάζ να κάνει. Αγόρι μου, αυτό ο άνθρωπο για τόσο είναι επαγγελματία και δεν μπορούμε να το φτάσουμε στο σκεπτικό του. Αυτά που κάνει, αυτά που παρουσιάζει έχουν τελεσυνδικέ. Δηλαδή, τίποτα δεν έχει τέλεση δικής. Τίποτα δεν έχει τέλεση δικής από αυτά που κάνει ρεπορτάζ. Τα παρουσιάζει πριν και τα αναδεικνύει. Όχι, αυτό κάνει. Δεν τα αναδεικνύει. Υπάρχει το ρεπορτάζ που κάνει και το θέμα εκπομπών που έχει αφορούν τα προηγούμενα χρόνια. Όχι εβδομάδες ή μήνες. Όχι, αναδεικνύει. Αναδεικνύει πράγματα. Αναδεικνύει. Να βγει ένα θέμα. Ίσα. Αυτή η αστιότητα, η γελιότητα τώρα του Ολυμπιακού. Να τη βγάλει να κάνει. Που δεν μπορεί να κερδίσει τον αγώνα. Ωραία. Λέω εγώ να κάνει ρεπορτάζ και να αποδείξει την αστιότητα των επιχειρημάτων του Ολυμπιακού. Εγώ δεν λέω κάτι άλλο. Να κάνει ρεπορτάζ. Δεν κάνει όμως. Ένας επαγγελματίας του χώρου με εμπειρία τόσων ετών δεν πέφτει σε αυτή τη λάκα. Ιδίως όταν δουλεύει στο κανάλι του Προέδρου του Χώρου. Να το. Για να το κλείσουμε λίγο. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που έχω να πω και απευθύνομαι προσωπικά σε όσους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ ακούνε, αν σε περίπτωση δικαιωθεί ο κύριος Αβίδης και ο ΠΑΟΚ. Να τους πάρουν τα βρακιά. Όχι. Έτσι. Να μην, εφόσον για μένα δεν θεωρώ ότι κάνανε ιδιαίτερη αντιπολίτευση, να μην αρχίζουν να θριαμβολογούν. Να το προσπερώσουν στον Τούκο. Τέλος. Όχι, εγώ αν μου πάω οξύς, θα σου έλεγα να τους πάρει τα βρακιά. Τα βρακιά θα τους πάρει η διοίκηση μετά. Γι' αυτό λέω, τι είπαμε, ρε φίλε. Με διοίκηση, εγώ σου είπα για τους δημοσιογράφους. Α, για δημοσιογράφους, sorry, όχι για τους δημοσιογράφους. Δεν άκουσα, δεν άκουσα. Επειδή πήραμε ένα χι στο Καρεσκάκι, δεν άκουσα. Συγγνώμη, λέω. Του στάλω τον κόλ και τον παρακολουθείς. Βεβαίως. Δεν το ανέπτυξε το θέμα όσο έπρεπε. Εγώ προσωπικά θεωρούσα από τον Σταύρο, εγώ περίμενα, μάλλον δεν έχω και λάθος. Εντάξει, λέω την άποψή μου απλά. Ότι επειδή ήταν ένα θέμα βρώμικης και πολύ μεγάλης λάσπης, ότι θα μπορούσε να το αναπτύξει περισσότερο. Πόσο περισσότερο. Διάβασες τα άρθρα του στο SDNA. Διάβασες τα άρθρα του στο Facebook, στις αναρτήσεις που κάνει. Τα διάβασες. Τα διάβασα. Δεν τα διάβασες όλα για να μιλάς έτσι. Μπορεί, Το Γιώργο το Ζαέρη, το δημοσιογράφο του ΠΑΟΚ. Το διάβασε τι έχει πει. Αδιάβασο ήρθε. Ο Ζαήρη ήταν αυτό που βγήκε όταν βγήκε έξω. Το ρώτησαν ποιο είναι το ρεπορτάζ. Εσύ είπε δημοσιογράφο του Πάου. Αν σε ρωτήσω. Αυτό ήταν. Αν σε ρωτήσω. Καφενιακά τέτοια. Αυτό απαντάει. Αν σε ρωτήσω του τρει μεγάλου δημοσιογράφου του Πάου στην πόλη, ποιοι είναι. Τρέλια. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφο. Του μακριά. Κοίταξε αυτό τώρα του κάνει και ο κόσμο. Ο κόσμο αυτό βέβαια. Βρε αγοράκι μου γλυκό. Ποιον ξέρουν στην Αθήνα δημοσιογράφο του ΠΑΟΚ, ποιον ξέρουν. Τον Γκόλκα ξέρουν, τον Ζαΐρη τον ξέρουν, τον πώς το λένε, τον Βασιλόπουλο ξέρουν, τον Γρηγοριώδη ξέρουν. Γεια σου. Ποιος λοιπόν από αυτούς τους τέσσερις που είπες δεν ανέπτυξε καθημερινά σχεδόν αυτό το θέμα.
Εντάξει, έχουμε, διαφωνούμε, διαφωνούμε. Διαφωνούμε, αλλά. Εγώ συγκρίνω με το τι λέγανε συγκεκριμένοι τέσσερις δημοσιογράφοι όταν ήρθαν πάλι στα χαρτιά να μας πάρουν το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, διάλειμμα, διάλειμμα. Πάμε σε ένα ραπτοπουλί. Θα σε φέρω εδώ, σου είπα 10 κομπούλες. Η έκτρε έγκαι στα στρώσεις και μετά θα πας εκεί εκπαιδευμένος. Με την αρσενική γριά, με το μαλάτο εκεί πέρα. Κύριε Μαλάτο, μην ξαναβγεί ο γιος του τώρα εδώ και εδώ. Μα ποιο γιος είναι? Ο ημιτασιό γιος του που πίνει κοκακόλα πολύ. Άμα βγει ο γιος έντας και έχουμε ιστορίες, κατάλαβες. Να κρύψει ο Καστοριανός και πώς θα πάει. Γιατί του το λέω τότε και τους λέω. Ο Νίκος πολύ φωνάζει, ρε φίλε. Φωνάζει γενικά, τώρα το κόψει. Το στυλ του είναι. Και εσύ, αν πήγαινες τρεις συνεχόμενες του Ερικού και χλάτς μαντάμ από τον αντίπαλο. Δεν ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Γιώργος δεν ήσουν. Ήσουν. Δεν το ξεπεράσει. Εγώ θα πάω τώρα, γιατί με ρωτάνε και φίλοι στο Facebook, στο Παναθηναϊκό σπάω. Εσύ θα πας. Εσύ θα έρχεσαι εδώ τώρα 10 που μπες στη μορία για αυτό. Δεν τα είπες καλά. Και μετά θα πας. Δεν πουνά. Μαράθηκε το μικρόφωνο. Λοιπόν, διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα συνέχεια. Δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλιν και Γιώργος Παναρέτο. Ο καλός μας φίλος ο Μίλης ο Κόμος από την τηλεοπτική Μαρμίτα. Αυτός που γελάει πολύ δυνατά και χαμηλώνεται, τη βάζει στο ένα και ξυπνάνε και τα παιδιά. Αυτός με το μουσι. Τι ρε, δεν φωνάζει κάποιος. Όχι, δεν φωνάζει. Ξέρεις τι κάνει? Θα σου πω τι κάνει. Όχι. Θα σου πω τι κάνει. Όταν βλέπει. Με τον Ασλαμά έχει κολλήσει ασλαμίτιδα. Όταν βλέπει κάνα ωραίο έξυπνο μήνυμα. Ναι, όταν έχει βαράει το τέτοιο. Και εκείνο βαράει το. Είναι υψήφωνο. Εδώ μια μέρα. Όχι, δεν φωνάζει. Άκου, έλειπε. Εδώ πρέπει να τρακάρανε εκείνη τη μέρα τουλάχιστον 5-6 άτομα. Τι έκανε, τι έκανε. Βλέπαμε μάτς Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Με την Μπάγκερ πρέπει να ήταν. Ναι, τι φωνάζει τον γκολ. Και έχει βάλει γκολ Ολυμπιακό. Και έχει τρελαθεί αυτό, δεν μιλιέται. Έχει δηλαδή το μυαλό του είναι εκεί, δεν είναι στην εκπομπή. Λείπει, απουσιάζει. Ναι. Και βάζει. Είμαστε τώρα εδώ, μιλάμε. Εγώ μιλάμε. Ποιον ήμουν με τον Νέτσο. Με τον Στέλιο Παπαντονίου. Με τον Στελάκι ήμασταν. Μιλούσαμε. Και ξέρει, στου χαμηλών τόνων, η έρημο είσαι. Ναι. Ξέρω, και αυτό φώναζε. Και βάζει γκολ, φίλε, η Μπάγκερ. Oh. Δεν μπορώ να το κάνω, φίλε, όπω έκανε. Δεν μπορώ να το κάνω, όπω έκανε. Με κεχολί τη τρόπο. Ο Χρήστο έφυγε βρεγμένο στα μπατζάκια του. Κατουρημένο, δεν σε κάνω πλάκα. Τα γυαλιά του πηδήξαν μέχρι την ψευδοροφή, ξανακατέβηκαν την τρομάρα. Αυτό το γαυγά που σε έκανε ο Ζαγόνα δεν ήταν τίποτα. Α, Ζαγό, μην το λεσά και το ξέχασα. Καλά, το ξέχασα. Λοιπόν, θα έχουμε ανοιχτέ γραμμέ, να τι ανοίξουμε έτσι. 23, 10, 287 και 3 οκτάρια ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Πε τα αποτελέσματα λίγο. Λάρισα Πανετολικό από 0-2-2-2. Ναι, αυτό ήταν να πω την αλήθεια. Κάτι ο Άρτα καθάρισε, κάτι τέτοιο. Ένα 88 ο Άρτα. Από 0-2 πρέπει να ήταν στο 70. Στο 75. Αυτοκτονία του Πανετολικού. Βόλο του Μπέου ΑΕΚ 1-3. 0-3 ήταν, έγινε 1-3. Όφι Ολυμπιακός 0-1 με ένα τραγικό λάθος του Γιαννούλη στις καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο κέρδισε ο Ολυμπιακός χαμόγελα για τον Ζάχο. Του Γιαννούλη, πιανού Γιαννούλη, αυτό παίζει τον ΠΑΟΚ, όχι. Αδερφός του είναι. Αδερφός του. Άρα κάτι λέει αυτό. Κάτι λέει αυτό για την οικογένεια, έτσι. Πρέπει να. Μαλαδόφατσες. Όχι, δεν είναι, είναι σε κόντρα. Σε κόντρα δεν μιλάνε. Ναι. Μεγάλος πρέπει να είναι, αυτός πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος, έτσι. Για την αλητία του Σεμέδο. Του έχρωμος, μαύρος του λένε αυτούς, πώς λένε. Τώρα μαύρος πρέπει να τους λέμε. Τώρα το έχρωμος θεωρείται ρατσιστικό. Α, ναι. Τώρα άλλαξαν τα κόζια. Δεν τα ξέρω, φίλε. Του μαύρου προσβεστή του Ολυμπιακού, αυτός που είναι σαν τον. Πώς το λέγανε, ρε. Μπομ Μάρλι. Τον Μπομ Μάρλι, να πούμε. Μόλις τέλειωσε το μάτς. Τον Μπομ Μάρλι θα αυτοκτονούσε. Έπιασε ένα Apple Boy το παιδάκι. Πήγε να του πάρει, το είδα, πήγε να του πάρει την μπάλα. Το παιδάκι δεν του έδινε την μπάλα και πριν τον πέταξε κάτω. Είναι... Τον έμπλωσε, τον έσμπωξε και τον πέταξε κάτω. Ο διαιτητής, ο κύριος Μανούχος. Μαλούχος. Είναι... Μανούχος. Είναι μπροστά. Πρέπει να δώσει κόκκινη κάρτα απευθείας, έτσι λέει ο κανονισμός. Δεν ξέρω τι έδωσε. Και δίνει δεύτερη κίτρινη που σημαίνει ότι θα πέσει στα μαλακά ο Σεμέδο. Σίγουρα δεν παίζει με δεν την κόκκινη. Δεν το ξέρω, αν είσαι σίγουρος γι' αυτό, εντάξει, δεν το ξέρω. Είναι 1000% σίγουρος. Τον έδωσε δεύτερη κίτρινη. Κόκκινη απευθείας. Είναι κόκκινη απευθείας. Κόκκινη απευθείας είναι τρεις αγωνιστικές. Τώρα μπορεί να φάει και μία και να τελειώνει. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι κόκκινη απευθείας, είναι τρεις, ανάλογα με τι κάνεις. Κόκκινη απευθείας είναι σίγουρα πολύ πιο μεγάλη ναι, ποινή. Ναι, ανάλογα τι κάνεις. Είναι πολύ πιο μεγάλη ποινή από ότι είναι από την δεύτερη. Δεν το ξέρω αυτό, μπορεί να έχω άποψη. Εντάξει. Το σίγουρο είναι ότι ήταν απευθείας κόκκινη, λοιπόν, αυτό είναι δεδομένο. Έχουμε, δεν ξέρω θα πάρουμε τις γραμμές τώρα. 2310-287 και 38 μπορείτε να τηλεφωνείτε. FM και ένα σχόλιο μήνυμα από στο 54-526 για τους τροπαλούριδες και το Παναθηναϊκό είπε πώς τελείωσε. Είπα 3-0. 3-0 τελείωσε τελικά. Ωραία. Ναι. 3-0. Λοιπόν, αύριο 5 και 4 Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος.
Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος. Στις 7 Λαμία ΠΑΟΚ. Αυτό το δείχνει το κρατικό. Λαμία στο κρατικό. Ναι, ναι. Ωραία. Και άκου τώρα οι επιστήμονες, φίλε. 7 και μισή βάζω το μάτς Άρης Ξάνθη. Δηλαδή, δεν μας υπολογίζουν καθόλου. Αυτό είναι τα αγωνιστικά. Είναι τα κανάλια. Αυτό του είπα χθες, προχθές. Ρε Γιώργο, μόνο τα κανάλια της τηλεόρασης είναι. Ραδιόφωνα δεν υπάρχουν, ας πούμε. Το προϊόν, το προϊόν. Που υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν, παοξίδες αριανοί. Και θέλουν να ακούνε χώρια για τον Πάο, χώρια για τον Άρη. Και δεν θέλουν να τα ακούνε. Γιατί δεν μπορούσαν. Πάλι καλά που δεν ήταν και τα 2.7. Συγγνώμη, δεν μπορούσαν να βάλουν τον Άρη εχθές. Μπορούσαν, λογικά ναι. Δεν μπορούσαν να βάλουν τον Πάο και εχθές. Ναι, κάτσαμε με κύπελο, όν δεν υπάρχει. Ναι. Και πρόσεξε σήμερα. Βάλαν σήμερα το. Να το βάλουν ένα 5 η ώρα και το άλλο 7 ρε παιδί. Το Όφι Ολυμπιακός και το Βόλος ΑΕΚ τις ώρες. Που οι πρόεδροι των ομάδων ήταν στο Big Four. Πρόσεξε, δηλαδή, ο Πανετολικός έπαιξε χθες, ο Άρης παίζει αύριο. Τι ανοχής είναι αυτό. Μία μέρα αργό, νωρίτερα ξεκουράζει ο Πανετολικός. Δηλαδή, εντάξει, μικρή λεπτομέρεια. Ποιος τα, αυτά, ποιος τα σκέφτεται και τα επισημοποιεί και ο τα επικυρώνει. Ο Χούμπελ. Δεν πάμε καλά, φίλε. Κύριε Χούμπελ. Πάμε στην γραμμή. Ναι, το φίλο το ξεχάσαμε λίγο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νέα Υόρκη. Είμαι ο Αντρέας. Ναι. Γεια σου ρε Αντρέα. Καλώς τον Αντρέα. Γεια σου Παοκάρα. Εσύ ο Τάσος. Εγώ είμαι ο Τάσος. Ο Τάσος και ο Γιώργος είναι υποψήφιοι. Που έλειπες εχθές. Ναι. Αυτός έλειπε. Ναι. Με τις σωλήνες. Τι έγινε. Ήθελα να σας ρωτήσω. Ρε παιδιά, ακούω τα ραδιόφωνα. Τι έχετε πάθει με τη Λαμία. Δηλαδή τι να παίξω πάω με τη Λίβερπουλ. Θα παίξω πάω κάποιο. Εύκολο μάτς Αντρέα, έτσι. Ναι, πανεύκολο βρε παιδιά. 0-4-0-5 έτσι. Κάπου εκεί θα πάει, έτσι. Βρε και μισή ώρα και εμένα μισό. Και ακούω το. Μισό κόκκινο. Ακούω λίγο. Είμαστε σοβαροί σε όλα τα μάτς, φίλε. Αντρέα, το μάτς. Το αυριανό, το αυριανό μάτς Λαμία ΠΑΟΚ έχει τον ίδιο βαθμό δυσκολίας που είχε σήμερα το Όφι Ολυμπιακός στην ομάδα του Πειραιά. Δεν κατάλαβα. Τι μας νοιάζει ο Ολυμπιακός. Ακούω το. Είδα τον αγώνα με την Τρίπολη. Και δεν έπρεπε καλά. Κέρδισε με 3. Δεν μας θέλει λίγο από το βότανο που πήρες από το τσακάκι αυτό λίγο να χαλαρώνουμε και εμείς. Λοιπόν, βρε παιδάκι μου. Γιατί με τη Λαμία. Ένα χωριό παίζουμε. Με την Πανουριά το χωριό. Γιατί τα κάνετε δύσκολο. Αντρέα, άκου. Πώς θα κοιμηθώ εγώ τώρα. Αντρέα. Η Λαμία. Βάζεις $1,000, ακούς, τώρα σου δίνω στην απόδοση, η Λαμία, αν λέμε, το βάζεις να κερδίσεις Λαμία, βάζεις $1,000 και παίρνεις 9,500. Άκου να σου πω με τον Άρη τι γίνεται. Άλλο σου λέει, Άντρε. Για Λαμία να βάλω, και τι να κάνω εγώ, ακονομήσω με το στοίχημα εγώ. Άκουσε με λίγο, αντί να πετάξεις ένα χιλιάρικο σε αυτό που σου λέει στη Λαμία, πάνε στη φάρμα του Τζακ Νόρις εκεί πέρα στο Αμέρικα. Έτσι, να αγοράζει δύο τροδοκάμπλους να κάνεις εκτροφείο. Κοίταξε, το φαβορί στο Las Vegas για το κύπελο είναι ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ είναι underdog και ο Άρης είναι 8 στο μονό. Περίμενε, τώρα θα σου πω πώς είναι. Και ρωτάω εγώ, γιατί ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι underdog, εσύ μου είπανε. Ακούς, Las Vegas, γιατί το πήρε 3 φορές, δεν μπορεί να το πάρει. Άκου τώρα για κύπελο. Ολυμπιακός, 2.35. ΠΑΟΚ, 2.70. Δεν παίζω στοιχήματα εγώ, δεν παίζω. Τώρα για στοιχήματα μας έλεγες. 8 στο μονό δεν μας είπες. Όχι, λέω τι έγινε στο. 8 προς 1 μας είπες. Στο Las Vegas σου λέει άνθρωπος. Στο Las Vegas σου λέει στο Las Αμπελόκι. Δεν παίζει Νέα Υόρκη. Στο Las στοίχημα εγώ λέω. Νέα Υόρκη δεν παίζει. Λοιπόν, 2.35 Ολυμπιακός, 2.75 ΠΑΟΚ, 6 ΑΕΚ και 10 ο Άρης. Όχι 8 προς 1, 10 προς 1. 10 ο Άρης. Στο Las Vegas τον έχουν 8 στο μονό. Α, στο Las Vegas σου λέει το δίνουν περισσότερες ελπίδες. 8 μονό, 8 στο μονό τον εδώ 10 στο μονό. Λοιπόν, πες μας τελικό σκορ αύριο Λαμία. Άντε, ναι, να το παίξουμε. Και Άρης Ξάνθη. 1-0 να κερδίσει η ΠΑΟ. Κάρα μου, και εγώ είμαι χαρούμενο. Ο Άρης, Άρης Ξάνθη. Ο Άρης, θα κερδίσει ο Άρης. Θα κερδίσει, πόσο, να το παίξουμε. Δεν πόσο,
Πόσο κέρδισε Ξάνθη, δεν ένα μηδέν. Δεν έχει φόρο ο Άρης, πώς θα κερδίσει. Δεν έχει φόρο, πάει ο Κατουρλής, ο Ιντέγε. Ουρολίμωξη έπαθε. Εκείνος, αυτός είναι ο Ιντέγε που πήγε στο κόρνερ. Ναι, αυτός που μας κατούρισε. Αυτά μόνο στην Ελλάδα. Από τότε ο Ουρολίμωξη έπαθε να κατούρισε. Κάτσε να πιάσω τώρα. Τον είδα τον αγώνα, τον είδα, τον είδα. Αυτός είναι ο Ιντέγε. 21 και 53. Λες να παίξω του μισάει αύριο. Ρε μόνο με τον κόσμο θα χάσει νυχτά. Πέσα, μόνο με τον κόσμο θα χάσει. Μπράβο, Αντρέα! Μόνο με τα παιδιά! Σήμερα μόνο με τα παιδιά θα ο Γιώργος και ο Αντρέας είναι η φωνή της λογικής και της αλήθειας. Μπράβο, Αντρέα! Ναι, ναι. Μπράβο. Με τα παιδιά θα φωνάζουν. Πέσα. Εγώ να σου πω κάτι. Άρης ΠΑΟΚ που έπαιξε. Άκου, Άρης ΠΑΟΚ που έπαιξε. Ναι. Και στο τέλος του αγώνα που έλεγαν Άρης, Άρης, εγώ έκλαψα. Μπράβο. Ναι, αλλά έχασε η ομάδα σου, ρε Αντρέα, εσύ τι έκλαψε. Δεν έχει σχέση, μωρέ. Κάποτε θα χάσουμε 51 αγώνες. Μπράβο, μπράβο. 51 αγώνες κάποτε θα χάσουμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θα χάσουμε. Έγινε, Αντρέα, θα τα πούμε. Καλά που χάσαμε από τον Άρη και χάσαμε τον Ολυμπιακό. Μπράβο, πες, Αντρέα, μπράβο. Καλά που χάσαμε από τον Άρη. Έτσι, μπράβο. Και που δεν χάσαμε τον Ολυμπιακό. Έτσι, πες, Αντρέα. Τις καβούζες. Έτσι, έγινε. Ναι, από τον Άρη χάρηκα εγώ που χάσαμε. Μπρο... Και πού θα πάει 51 αγώνες. Πού θα πάει. Ο Τρέγιας από αυτά που λες έχει κοκκινήσει, κιτρινήσει, πρασινήσει σε 38 δευτερόλεπτα, να ξέρεις. Γιατί αγόρι μου, γιατί από τον Άρη χάσαμε. Μπράβο, από τον Άρη παρά τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι εχθρός. Ούτε εμένα με πείραξε, Αντρέα. Δεν με πείραξε. Τις μέρες πήρε το ίδιο. Ας είμαι 665 μέρες αίτητος και ας κάνω μία φορά στα 10 χρόνια από τον Άρη. Και ξέρεις τι πήρε το ίδιο. Γιατί, γιατί, άκου ρε Αντρέα μου, θα σε καλύψω και απόλυμε τις επόμενες γράμμες. Περίμενε, μην πεις τίποτα. Ο ΠΑΟΚ έχει ως στόχο να κατακτήσει τον Νταμπλ. Δεν έχει ως στόχο να κάνει μία νίκη στα 10 χρόνια. Και να πανηγυρίζει με, ναι, με πυροτεχνήματα σαν είναι γάμα τοπικό. Το μόνο double που θα πάρει φέτος είναι το whisky. Εντάξει. Λοιπόν, double. Λοιπόν, οκ. Οκ, Αντρέα, έγινε. Γεια σου, πάω κάραμε τη νίκη. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, ρε. Γεια σου, ρε, Αντρέα. Αυτά είναι μερικά αύριο ο Μπαράλης στην Τρίπολη. Από τα αποτελέσματα της δημιουργίας. Ποιος? Που αυτά είναι μερικά, αυτά που ακούμε τώρα. Αστερόσκονη, από τα αποτελέσματα της δημιουργίας που κατασκευάζονται στην εκπομπή Ζούγκλα. Και όχι μόνο Αντρέα έχει πυρετό, κίτρινο πυρετό είχε. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Ασπρόμαυρη Χανιώτη. Τι έγινε, ρε Όλγα Τρεμίτων, να πούμε, ξεσάρωσες, να πούμε. Εντάξει, άσε το κατώνω. Χαιρετώ τα δύο παοκά και τα καλά. Μας χαιρετάς. Γεια σου, Γιώργη. Καλά το φίλο στο σώμα, τον χαιρετάς το φίλο. Δεν πειράζει. Τον είπα. Όλγα Τρέμι το μεθέν. Είπε, εντάξει. Εντάξει, έκανε εγώ το μόνο κακία που το κρατάω, έκανε εμφανιστεί μετά 4-2, έκανε μια εβδομάδα εμφανιστεί. Όχι. Λάθος κάνεις. Περίμενε να γυρίσει ο Τρέγιας. Είχε ανοιχτή επαφή μέσω εμένα. Και τις εκπομπές που έκανες με τον Πιτσιρικά, απλώς δεν συμμετείχα. Διότι όταν λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Γιατί, ο γάτος είναι ο Τρέγιας. Γάτο 1,85 δεν έχω δει. 87. 1,87. Τι γάτο, θα του φέρω Φρίσκης αύριο άμα είναι. Φρίσκης έχει ο Ιντέγια αποθηκευμένα. Δεν μου λες. Για πες. Να σε κάνω τώρα μια ερώτηση. Και όχι, γιατί άμα θέλεις σου δίνω και μια δώρα. Ναι, και μία δώρο. Μπράβο, για πάμε. Πόσους παίκτες έχεις να παίξουν, 14, 15, πόσο. Να τόσο, 14-15. Βγάζουν το κουπί. Βγάζουμε το κουπί. Πόσα παιχνίδια έχουμε μέχρι να τελειώσει η σεζόν. 7 και στο κύπελο είναι αν φτάσουμε μέχρι τέλος, αλλά 5 είναι 12. Σοβαρά το λες αυτό τώρα, για το κύπελο να φτάσουμε μέχρι τέλος. Αν φτάσουμε, γιατί. Το πιστεύετε δηλαδή, θα το πάρει, εσύ το πιστεύω. Καλά, εντάξει. Όχι, θα το πάρει, πάρω. Όταν θα πέσει με το αφεντικό, καλά, για να δούμε. Τι θα γίνει εκεί. Το αφεντικό, μιλες για αφεντικό. Μιλάει ο άνθρωπος. Μιλάει ο άνθρωπος. Ναι, σωστά. Γιώργο, σιγά-σιγά. Όχι, δεν πειράζει. Πάμε στα παλιές θύμησες. Πάμε, ναι, για πες, ναι. 7 και 5, 12. Ναι. Πόσα παιχνίδια είναι για τα play-off, 10. Δεν με ενδιαφέρουν τα play-off. Όχι, ρε φίλε, περίμενε. 10 είναι και τα play-off. Συγγνώμη, ρε Ζάχο, στα Άρης ΠΑΟΚ, θα σχολιάσετε πάλι. Με ενδιαφέρουν αυτά τα δύο. Α, μπράβο. Τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν. Για να πάμε 22. Όχι, 22, 12 και 2, 14.
Δεν υπάρχουν. 12 στα 2 τα playoff με ενδιαφέρουν με τον Πάο. Πόσα θα παίξουν, λέει, φίλο, και δεν ενδιαφέρουν. Ναι, στα άλλα θα βάζω την καμπαμπίνη. Πόσα θα παίξουν, λέει. Κανονικά 10 είναι, ναι. 7 είναι μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αν μπει στα playoff θα παίξει 5 παιχνίδια. Ναι. 10. Ναι. Και 7, 17. Ναι. Συν αν θα παίξει μέχρι το τελικό, άλλα 5, 22. 22 παιχνίδια. Ναι. Ναι. Και πού να πας, δε εσύ. Αυτό σου είπα όμως, δεν ακούς όμως, δυστυχώς, δεν ακούς. Ναι. Σου είπα, θα διαλέξω παιχνίδια εφόσον δεν θα μπορώ να κάνω. Θα διαλέξω. Π.χ. στα playoff είμαι αδιάφορος. Τι να κάνω, πάρω το πρωτάθλημα στα playoff. Ευρώπη θα έχω βγει, ο Παναθηναϊκός είναι στην εξάδα, είναι τιμωρημένος. Είμαι αδιάφορος στα play-off. Δεν είναι τελειώνει η ευρωπαϊκή τιμωρία του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει τίποτα. Ένα χρόνο είναι τιμωρημένος. Λοιπόν, στέλνει μήνυμα 876 και σου λέει: Ζάχο, φέτος τελειώνει η ευρωπαϊκή τιμωρία του Παναθηναϊκού. Οπότε, αν πάρει φέτος θέση στην πρώτη πεντάδα, θα παίξει κανονικά τον Ιούλιο. Εντάξει, οκ. Στην Ευρώπη. Για να δούμε. Εγώ λέω δεν παίζει. Βγήκε πέρσι η Ευρώπη Ολυμπιακός να ξεχρεώσει. Πότε. Ο Παναθηναϊκός. Βγήκε ο Παναθηναϊκός. Βγήκε ο Παναθηναϊκός. Το ξέρει πολύ καλά γιατί σου 12 χρόνια ακόμα. Γι' αυτό. Ναι. Τώρα. Ο Παναθηναϊκός ξεχρέωσε. Επίσημα δηλωμένο πρόεδρο. Άστα τώρα, αυτά τα έχουμε πει 100 φορές. Αυτό το φίλο. Βγήκε ο Παναθηναϊκός σε Ευρώπη και ξεχρέωσε καμιά τιμωρία. Φίλτατε, 30 χρόνια να περάσουν, αν δεν την ξεχρεώσει, υπάρχει ένας χρόνος τιμωρία. Τι να κάνουμε τώρα, να το αλλάξουμε και αυτό. 8.76 το λέει. 8.76 μπορεί να λέει ότι έξω είναι μέρα. Τι να κάνουμε τώρα, είναι μέρα, νύχτα είναι. Άλλο σου λέει 8.76. Μία χρονιά δεν βγήκε. Μία χρονιά πρέπει να βγει η Ευρώπη για να το ξεχρεώσει. Βγήκε. Πού? Δεν βγήκε πέρσι. Δεν μπήκε στα πλέον πέρσι. Δεν ξέρω, μήπως έκανε καμιά αυτή. Δεν έκανε τίποτα. Πώς το λέει 8.76 τότε. Και ποιο είναι ο Διακογιάννης. 8.76 να μα ενημερώσει τι γίνεται. Όχι, πάντως σίγουρα είναι φίλο. Τι είναι φίλο μου. Γιατί? Γιατί σε εσένα, ας θυμάμαι και το νούμερο αυτό. Όχι, όποιο πανάνε και όποιο να είναι. Τι σχέση. Και Αριανό, τι σημαίνει. Αυτό προηγουμένω το είπα. Ότι λέει Αριανό είναι σωστό και ότι λέει ο Παοξή είναι λάθο. Όχι, βέβαια. Έλα. Αν κρίνουμε από σένα, έτσι είναι. Δυστυχώ ή δυστυχώ για σένα. Για πάμε. Τελείωσε. Όχι, ρε. Σου είπα, άρα, στα playoff ο Άρης και με τον τρόπο που γίνονται τα playoff που παίρνουν αυτούσια την βαθμολογία. Και θα έχουν οι πρώτοι δύο από τους άλλους 30 βαθμούς, ούτε καν η ΑΕΚ μπορεί να διεκδικήσει τίποτα. Τι θες να κάνω εγώ, να ξεσκιστώ στα play-off. Τα μπαμπίνι θα βάλω στα play-off και τα δύο μάτς με τον Μπαμ. Μα τι θα κάνει, όπως αυτό δεν απαντάω, δεν απαντάω σε σένα. Αυτό... Μου είπε 22 μάτς. Άλλο σου είπε ο άνθρωπος. Τι μου είπε, ρε φίλε, δεν απαντάω σε αυτό που με λέει. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Σας έχει χαζέψει ο Σαββίδης τόσο που δεν ξέρει τι λέει. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Άκου λοιπόν να δεις τι σου ρώτησε και τι απαντά. Σου ρωτάει ο άνθρωπος ότι σου λέει ο άνθρωπος ότι έχεις πλέον 14 ποδοσφαιριστές. Ναι, και 22 και να δώσει 22 μάτς. Μα το απαντάω ότι δεν είναι 22. Δεν σε ρώτησε αν θα παίξεις τα πλέον με τον ΠΑΟΚ δυνατά. Μα αυτό εσύ του λέω. Εκεί. Του λέω από τα 10 μάτς τα 8 θα είμαι αδιάφορος. Έτσι λες εσύ. Τι να κάνω, πάρ' το πρωτάθλημα στα πλέον. Του Άρη, μα ποιος θα είναι ο στόχος του Άρη στα δηλαδή, πλέον. Ο προπονητής του Άρη. Μήνυμα από Παναθηναϊκό μέσα από Αθήνα. Ναι. Φιλαράκι που ασχολείται πάρα πολύ με Παναθηναϊκό. Δεν ισχύει, λέει, πες του. Καλά, οι χρονιές είναι ημερολογιακές. Καλά, καλά, εντάξει. Όχι ότι πρέπει να προπονηθεί. Εντάξει, α πάει, εντάξει. Τι άλλο θες που είναι. Εντάξει, λέω να δούμε. Λέει αυτός κάτι και εγώ λέω κάτι. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, μπορεί να είναι όπως λες. Ναι, ναι, εντάξει. Φίλε, εγώ αυτός που ήταν στη Μαρμίτα είναι ο Παναθηναϊκός. Άκουσε με, εγώ όταν δεν είμαι κάτι για 100% σίγουρος δεν επιμένω. Εγώ θυμάμαι αυτό το περσινό, ότι έπρεπε να βγει, που είχαν ξεσαλώσει και σωστά, γιατί έπρεπε να μπουν στην εξάδα για να ξεχρεώσουν την ποινή. Αν αυτό άλλαξε φέτος, δεν το ξέρω. Όχι, στο εξηγεί ο άλλος, το λέει. Ημερολογιακές ήταν οι ποινές. Εντάξει, για να το δούμε. Μπορεί να είναι έτσι. Υποτίθεται λες ότι έχεις καλό υλικό, μεγάλη ομάδα. Καλά, δεν φοβάμαι καν αυτό. Πρέπει να περάσει. Καλά, αυτό έλεγε. Κάτσε να δούμε αν θα μπορούν να παίζουν. Αν θα μπορούν να παίζουν. Αν θα μπορούν να παίζουν μέχρι τότε. Και αυτό σωστό. Και να δούμε και εσύ. Αν μπορεί να παίζει και εσύ. Πρόσεχε, για να παίζει και αυτό το εδαφόρο. Φυσικά. Όλα παίζουν έτσι. Ναι, γιατί ξέρεις, κοίταξε να δεις, αυτό το έβγαλε στο Καριολίκη της Πάλης. Να τιμωρηθεί η Ξάνθη και ο ΠΑΟΚ. Όχι, όχι, η Ξάνθη και θεωρώ δεδομένο ότι είναι πεσμένη η Ξάνθη. Τι είναι, ποια είναι πεσμένη. Έτσι λέω εγώ, ρε. Ποια είναι πεσμένη. Έτσι λέω. Κούνα στο κεφάλι σου, καλά Ξάνθη έγινε εσύ. Για να ακούσω. Εσύ Ολυμπιακό. Εσύ Ολυμπιακό έγινε. Όχι, φίλο, εγώ το νόμιμα λέω. Τα νόμιμα λέω. Για την ομάδα μου λέω τα νόμιμα. Όταν είπε στην αρχή, είπε για του παίκτε, είπα τα νόμιμα. Και στον πάγο θα πω τα μη νόμιμα. Αυτό λέω. Ό,τι πει το δικαστήριο, τα νόμιμα. Περιμένω. Για να δούμε. Γιατί εσύ αν
πέσει η Ξάνθη, που δεν σας ενδιαφέρει η Ξάνθη, βλέπω πολύ άγχος με την Ξάνθη. Γιατί ρε παιδιά, γιατί ρε, δεν έχετε καμία σχέση. Πολύ άγχος με την Ξάνθη. Πάμε την Ξάνθη. Γουάι και Παραγουάι. Πάμε την Ξάνθη, είναι συμπαθέστατη ομάδα. Γουάι και Παραγουάι. Σου λέω ρε φίλε, είναι συμπαθέστατη ομάδα. Και εγώ δεν την χωνεύω την Ξάνθη. Και εγώ δεν την χωνεύω. Άμα δεν την χωνεύω. Δεν Βόρεια Ελλάδος, της Τράκης. Καλά, της Τράκης. Δεν της Βόρεια Ελλάδος. Γιατί η Τράκη, αυτό είναι σημαντικό, το βέβαια. Όχι, σιγά, γιατί μας πάρουν οι Τούρκοι. Καλά, έχεις πάει στην Τράκη εδώ. Έχω πάει, Κομοτηνία. Για πάρε τη Παθρακικός Άρης, δεν κερδίσαμε ένα-ένα. Πού να κερδίσει. Πού να κερδίσει. Πού να κερδίσει. Έλα, ρε, κλείσε, ρε, σαγάρι, που έκανες μια εβδομάδα να βγεις. Κλείσε να πούμε. Έκανες μια εβδομάδα να βγεις, άντε. Γεια σου, Γιώργο. Άντε. Λοιπόν, όλη πλάκα ξέρετε ποια είναι. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Στους ακροατές μιλάω. Ναι, θα πάρουμε τις γραμμές. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα κάνουμε την λίγο πιο μετά. Λίγο πιο μετά, όντως. Λοιπόν, αυτή εδώ απέναντι, κάτι σαν αυτό εδώ απέναντι. Το Mickey Mouse. Λοιπόν, ζουν και αναπνέουν. Ναι. Γιατί υποτιθέμενα με τη βοήθεια του Ολυμπιακού. Ναι, γιατί ναι, είναι πολύ φίλοι με τον Ολυμπιακό. Αποδειγμένα. Με τη βοήθεια της Νέας Δημοκρατίας. Με τη βοήθεια τώρα. Του ΣΥΡΙΖΑ. Να ολοκληρώσω. Το ΣΥΡΙΖΑ τον ξέχασε, λέω γι' αυτό, να σα θυμίζω. Με τη βοήθεια της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας. Της κυρίας Σακελαροπούλου. Και του Προέδρου της Κομισιόν. Η οποία τη βγάλανε αριανού την κοπέλα, την κυρία. Αυτή το ξέρω εγώ. Οι φίλοι τους το λένε. Παραδώσω. Λοιπόν, ζουν και αναπνέουν γι' αυτό και έχουν πάρει τα πάνω τους στην ιδέα. Παρέσει με την εκπομπή. Στην ιδέα ότι θα κατακτήσουν το κύπελλο. Ναι. Λοιπόν, και τα γουστάρουμε πολύ άγρια. Σκέψου, να ήταν στη δική μας θέση. Οι οποίοι έχουμε κατακτήσει τρεις φορές συνεχόμενα το κύπελλο. Εντάξει, εμείς έχουμε. Αυτό εντάξει. Έχουμε πάρει πρωτάθλημα θέση και έχουμε φέρει και το πρώτο double. Επαναλαμβάνω, το πρώτο double στη Θεσσαλονίκη. Το αίτητο, το ξέρω, αίτητο πέσα. Στο ποδόσφαιρο, με αίτητο πρωτάθλημα. Που αίτητη ομάδα στο πρωτάθλημα δεν θα ξαναυπάρξει. Φέτος δεν είστε αίτητο όμως, έτσι. Δεν μας πειράζει. Το κάναμε μια φορά, τέλος. Σωστά. Δεν ήθελες και φέτος. Ήθελα, αλλά. Δεν έγινε. Εντάξει, έσπα στην Παρθενιά ο Άρης. Σωστό είναι, τίμιο είναι αυτό. Να κάτσουμε τον Γιώργο. Το αίτητο στην Ελλάδα σε όλα τα αθλήματα είναι φυσικά η ομάδα μπάσκετ. Του Αθηναϊκού στις γυναίκες. Όχι. Παρ' όλα αυτά. Είναι και στο Σκουός έχει μια ομάδα. Και δύο σκίουροι παίζανε με δύο φιστίκια. Παρ' όλα αυτά θα ξεχαστούν όλα τα πανηγύρια και όλα όσα έχουν υποθεί για περί αίτητο κτλ. Θα τη ζητήσω την εκπομπή. Όταν πάλι το Μάιο. Ξανά οι πανηγυρισμοί, οι κόρνες και οι πρισί. Πάλι θα σου χρειαστεί. Θα είναι ασπρόμαυρα. Αν δεν θα χρειαστεί πάλι. Αν, άκουσε με. Να με συγχωρέσει σήμερα το κοινό που δεν μπορεί να ακούει. Μ' αρέσει. Αν κάνεις, άκουσε με. Εδώ δήλωσε το κάνω. Υγεία να έχουμε πρώτα, δουλέψει κάτι. Ναι, πάντα είναι αυτό. Αν κάνεις double φέτος, double, εγώ θα σταματάω από το λίπερο. Θα μονάσεις. Όχι, θα σταματάω από το λίπερο. Ο Παπαδάχος. Ο Παπατρέλιας είναι. Εγώ αν κάνεις double φέτος, σταματάω από το λίπερο. Εντάξει. Μισό λεπτό, κάτσε λίγο να μιλήσεις. Στοίχημα ρε, στοίχημα είναι. Στοίχημα. Χωρίς ποδοσφαιρική τέτοια το λες. Όχι, στοίχημα ρε. Μπράβο. Και αυτός να πει κάτι όμως. Μισό λεπτό φέτος να πούμε για το πρωτάθλημα καταρχήν ότι είναι μια φούρσα για δύο άλογα. Αυτό σωστό, 50%. Εμείς τους έχουμε κάνει μάγκες αυτούς. Με την κακή αμυντική λειτουργία που έχουμε, απίστευτα υπερεκτιμημένος. Απίστευτα υπερεκτιμημένος. Σωστό είναι αυτό, και η ομάδα σου είναι υπερεκτιμημένη. Και η ομάδα σου είναι. Συμφωνώ ότι. Ολυμπιακός είναι, ναι, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Θα τα αλλάξουμε, ρε φίλε. Άσε να μιλήσει. Η Ολυμπιακού πάω σε σχέση με τις άλλες ομάδες όντως είναι πολύ μεγάλη. Όχι, δεν είναι. Ενώ βαθμολογικά ενώ δεν πρέπει. Σωστότατο. Ο Ολυμπιακός όμως. Και όταν ήμουν στην Αθήνα, Αγίου Δημητρίου, σε μια ταράτσα μου μιλούσαν κάτι οι μπαλαδόφατσες και μου λέγανε θα σας κάνει Ολυμπιακός. Έχεις δίκιο σε αυτό. Καλύτερος Ολυμπιακός και καθίστε καλά, ρε. Πλάκα υπερεκτιμημένος είναι. Απίστευτα υπερεκτιμημένος είναι. Και τώρα είναι και σε όχι καλό φεγγάρι. Δεν είναι. Και τα φλόκια στην Ευρώπη που μόλι τον αντιμετωπίζαν χαλαρά και μόλι έβαζε γκολ, τον ισοφαρίζαν και τον κερδίζαν αμέσως. Συμφωνώ. Άρα λοιπόν. Δεν υπάρχει κανένα Ολυμπιακό. Τρεις γραμμές. Τι θα κάνω, ρε, δύο. Είναι για. Θα τελειώσω λίγο. Ναι. Είναι μια κούρσα και δύο άλογα. Τώρα όσο για το κύπελο που λέτε. Εντάξει. Πολύ σκηνή κορδόνι το έχετε. Να μην όχι, ρε φίλε, δεν, δεν έχουμε ελπίδα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαι περίεργο. Αλλά εμένα το λέει, ρε φίλε. Δεν το λέει για σένα. Ακούνε κι άλλοι Αργιανοί. Κάτσε, άσε να ολοκληρώσει. Τάσο. Με τον Ολυμπιακό, αν πέσει. Θα σου πω. Εκεί τι θα γίνει. Θα σου πω. Ειδικά με τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει περίπτωση να αποκλειστούμε.
Λες, ε? Ναι. θα πάρουμε το δικό σας το κόλπο που κάνατε τη δωδεκαετία όταν περνούσα από την Τούμπα και τον απέκλειες στο κύπελο. Θα πάρουμε εκείνες τις μεθόδους τις αγωνιστικές. Δεν χαρίζει ούτε στη θεία. Μα και αυτό, μα αυτό λέω. Μα δεν είπα θα χαρίζει. Από τα πιο φιλικά σωματεία του Ολυμπιακού, τον Αστέρα Τρίπολης και εκείνη τη χερούκλα του κυρίου Μανιάτη. Ωραία. Γιώργο. Με αυτή τη λογική τη δική σου. Όχι, δεν είπα για τελικό. Μα δεν είπα για τελικό. Μα δεν είπα για τελικό. Είπα, τώρα δεν θέλει τον Άρη στους 8, Άρης Ολυμπιακός. Ναι. Και δεν είπα εγώ τίποτα άλλο. Λέω, θα πάρουμε τις μεθόδους εκείνα τα μάτς τότε τη δωδεκαετία που περνούσε από την αέρα από την Τούμπα, αλλά τον αποκλείατε όποτε το βλέπατε στο κύπελο. Mm. Θα πάρουμε τις μεθόδους. Ήταν πολύ ωραίες οι αγωνιστικές μέθοδες. Παίζατε 4-2-3-8 και 2,5 και στην άμυνα. Αυτό θα εφαρμόσουμε κι εμείς και θα δηλαδή, περάσουμε. Θα δώσουμε αναφορά. Δηλαδή, αυτό λέω, λέω κάτι παράλογο. Τι κάνω, μια χαρά. Θέλει να βάλει γκολ σε τελικό 50 χρόνια. Μα δεν μίλησα για τελικό, για του 8 μίλησα. Ασχολείσαι με το τι έκανε ο ΠΑΟΚ 12 χρόνια. Όχι, λέω, ήταν πολύ έξυπνο εκείνο το σύστημα που έπαιζε. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να περάσει τον Ολυμπιακό. Όχι, το Άρη δεν μπορεί. Τι λε, ρε. Όταν θα καθιερωθεί μια πενταετία στην Ελλάδα, τότε. Άμα καθιερωθώ μια πενταετία, πώ είχε απέτηση να κόψω βαθμό από τον Ολυμπιακό. Εγώ είχα απέτηση. Εγώ δεν είχα καμία απέτηση. Εγώ έχω δηλώσει και έχω πέσει μέσα στο απόλυτο των νικών του Ολυμπιακού 4 νίκες σε 4 συνεχόμενα μάτς και με τον Όφη τα βρήκες. Πρωταθλήματος έχει ο Ολυμπιακός 12 βαθμούς σε 4 μάτς και ο Άρης έχει 0. Το προέβλεψα όταν ανεβήκατε από τα κουτσοχώρια. Θα κάνεις και με άλλους. Κάνατε βόλες με και σε άλλα πετύχαινες. Και σε άλλα έπαιρνες 12. Με Παναθηναϊκούς πέρσι. Με Γιάννενα. Με Ατρόμητους. Έτσι τα έπαιρνε αυτά τα ματσάκια. Δεν είχα την ομάδα, δεν είχα την ποιότητα. Όχι, δύο δεκάδες δεν είχα. Μα προς Θεού. Οικονομικά δεν είμαι δυνατός. Πληρωμένοι όλοι οι παίκτες. Προς Θεού. Μα προς Θεού. Δεν έλεγε ο φίλος σου. Ποιος ο συνέτερός σου Ολυμπιακός, ο πρόεδρος. Δεν έλεγε κάντε ομάδα να κερδίζετε και τους διαιτητές. Έλα φίλε, καλησπέρα. Κάναμε ομάδα και τους κερδίζουμε όλοι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό σας πονάει. Έλα, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Χρήστος από το Μόναχο. Εφανή, ο Χρήστος από το Μόναχο. Με τα καλά προγνωστικά. Λοιπόν, πρώτα θα μιλήσω για τον Ζάχο και μετά αυτό στην Τάσο. Στον Τάσο μετά. Έλα, Χρήστος. Έλα, Χρήστος, πάμε. Ζάχο. Ναι. Και τη και τα άλλα του αδερφάκια σου έβαλε στοίχημα πέρσι ο Τσουκαλάς και έχασε το στοίχημα. Μην βάζει στοίχημα. Ποιο έκανε, τι έκανε ο Τσουκαλάς. Τι με ενδιαφέρει εμένα, ρε φίλε, τι έκανε ο Τσουκαλάς. Το αδερφάκι σου ο Τσουκαλάς. Έβαλε στοίχημα πέρσι. Το αδελφάκι μου δεν το ξέρω τον Τσουκαλά. Εγώ δεν έχω καμιά συγκέντρωση. Έστω στην αδελφικότητα. Α, τα ξέρετε εσείς 12 χρόνια ήσασταν μαζί με τον Τσουκαλά γι' αυτό. 12 χρόνια από το 98 μέχρι το 10 ήσουν μαζί του. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Κανένας. Κανένας. Όχι, προ Θεού. Ποιο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Εγώ σου είπα. Και έχει δικαιολογήσει τον πρόεδρό του. Κανένα δεν το δικαιολογήσει. Ακριβώς το αντίθετο έκανε. Ακριβώς το αντίθετο είπε. Τι λε. Ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς. Και ένα συλλαλητήριο έκανε μετά από μια σφαγή εδώ στην Καμάρα και η λέξη Ολυμπιακός δεν ακούστηκε από τη διοίκησή σου. Κιχ! Κιχ! Ήσουν ένα συλλαλητήριο. Κιχ! Κιχ! Στο συλλαλητήριο ήμουν. Μίλες βλακίες. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά βλακίες. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ήμουν στο συλλαλητήριο. Ναι. Εντάξει, και η λέξη Ολυμπιακό ήταν από την πρώτη στιγμή του Μπιρελίκη μέχρι την τελευταία. Okay. Έλα, ρε Χρυσό. Ναι, όχι, δεν θα πουλά προπαγάνδα. Έτσι προπαγάνδα. Εντάξει, ρε φίλε, γιατί. Αυτό είναι άδικο που λε. Εντάξει, πε ότι λέω ψέματα. Πε ότι λε. Εντάξει, εγώ σου λέω. Εσύ λες αλήθεια, εγώ δεν ήμουν εκεί πέρα. Αφού ήμουν εκεί. Εντάξει, καλά, ρε φίλε. Έχω φωτογραφία από εφημερίδα. Ωραία, εντάξει, ακούστηκε. Ναι, ρε φίλε, έχω φωτογραφία από εφημερίδα. Από η φωτογραφία δεν είμαι εκεί. Εγώ δεν είπα ότι δεν ήσουν εκεί. Εγώ δεν είπα ότι δεν ήσουν εκεί. Δηλαδή, εγώ δεν είπα ότι δεν ήσουν εκεί. Επειδή στην Αριανή σου λες ότι το συλλαλητήριο του ΠΑΟΚ δεν βρίσκεται τον Ολυμπιακό. Δεν είπα αυτό. Για του διοικούντε σου είπα. Εντάξει, δεν είπα ο κόσμο. Ακούγεσαι. Από του διοικούντε σου είπα. Ακούγεσαι. Δεν είπα ο κόσμο δεν έφυγε τον Ολυμπιακό. Ναι. Φίλε, και τι δεν να βγει ο αγοράκι και να. Να πει, βέβαια. Κανένα σύνδημα. Όχι σύνδημα. Αυτό που λέγατε εσεί για 12 χρόνια υποτέλεια. Ναι. Ο δικός σας με αυτό που έκανε φέτος. Τι έκανε φέτος. Έκανε πράγματα που εμείς 12 χρόνια εφόσον που ναι. λέτε ότι είμαστε υποτελείς. Ναι. Δεν τα κάναμε ποτέ. Τι λες ρε φίλε, σοβαρά. Έχει πάει πιο πολλές. Εδώ ρε εσύ. Ναι. Μη σου πω ότι κάποιοι λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά υπάρχουν κάποιες ναι. φορτήσεις σουίτα. Και βλέπει κάποια μαθήματα. Πού είναι, για φέρτε μας μια φωτογραφία. Φέρτε μας μια φωτογραφία. Γιατί σε σουίτα του Τζακαλώτο και του τέτοιου του ΣΥΡΙΖΑ του βλέπαμε. Φέρτε μας μια φωτογραφία από αυτό. Γιατί δεν μας φέρνει. Ακούγεται. Ακούγεται. Όχι, ήταν παράγοντας της κυβέρνησης όμως. Που ήταν τάση με τσικότσι με την ομάδα σου. Α, όχι, δεν ήταν. Εχθρός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Το φωνάζει για τη Νέα Δημοκρατία. Για τη Νέα Δημοκρατία φωνάζει τώρα. Όταν η ΑΕΚ Ολυμπιακός με έγραψε το πρωτάθλημα, πού ήταν ο Τζακαλώτο, ρε μεγάλε. Πού ήταν υπουργό οικονομικών. Για πέσου να με
και πρόπερση. Γιατί με τσακαλώτο. Με τσακαλώτο υπουργό οικονομικών. Τι να κάνει, πήρε χορηγία από την ΕΡΤ. Τι λε, ρε φίλε. Ποια χορηγία, ρε φίλε. Τα τηλεοπτικά μου δικαιώματα χορηγία είναι. Τι είναι. Χορηγία είναι τα τηλεοπτικά. Προϊόν του δίνω. Τι λε, ρε. Σοβαρά, μιλά. Γιατί ήθελε 10 εκατομμύρια από την ΕΡΤ όταν ήταν χορηγία. Λίγα έπαιρνα. Λίγα έπαιρνα. Λίγα έπαιρνα. Λίγα έπαιρνα. Είμαστε αγενέστατοι, μιλάει ο Χρήστο. Έλα, Χρήστο. Έλα, ακούτε. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Ζάχο. Έλα, ναι, ρε Χρήστο. Εγώ είμαι ένας υγιής παοκτσής, να σου πω κάτι και την αλήθεια θα σου πω. Πάντα να είσαι υγιής, έτσι, να είσαι δεν υγιής. Με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει το ναι. Τι θα κάνεις. Αν θα μπεις στα play-off, που δεν θα μπεις, αλλά βέβαια, αν δικαιώ. Μπεις. Ναι, σωστά, παίζεται. Αν μπεις στα play-off, δεν με ενδιαφέρει ναι, η ομάδα σου. Ναι. Το τι θα κάνει, αν θα κάνει. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Θα σε δώσουμε και λογαριασμό, τι θα κάνουμε, αυτό έλειπε. Αν θα μπει στα play-off. Άμα θα μπω, εντάξει. Και συναντηθούμε στα δύο παιχνίδια, θα σε λιανίσω. Καλά, όπω με λιάνεσαι και σε αυτά τα δύο. Έτσι. Υπάρχει περίπτωση. Ναι, να ξαναβγαίνει όμω, έτσι. Να βγαίνει, να λε 0-2 στο 30 πάλι. Να ξαναβγαίνει. Γιατί είσαι και καλό στι προβλέψει. Αν θα πα τώρα και θα ανοίξει την πόρτα και με δει εκεί να στέκουμε στην πόρτα, τόσο θα τιμωρηθεί αύριο η Ξάνθη. Οκ, τελείωσε, πέσαν. Λοιπόν, η Ξάνθη θα φάει ένα χρηματικό ποσό. Τι θα φάει? Θα φάει κάποιο ποσό. Χρηματικό ποσό. Αν γίνεται η έκπληξη και τιμωρηθεί, έτσι όπως λέω εγώ, θα είναι τίποτα κανένα δάχτυλο. Η ΕΕΑ δεν τιμωρεί. Μόνο η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ έβγαλε. Τι λες ρε φίλε. Τι λες ρε φίλε. Δεν τιμωρεί. Δεν τιμωρεί. Δεν τιμωρεί. Γιατί δεν περιμένουμε να μιλάμε τζάμπα τώρα. Έτσι, σωστά μιλά. Πάμε παρακάτω. Δευτέρα θα βγει η απόφαση. Δεν βγαίνει αύριο. Οκ. Δευτέρα. Πάμε παρακάτω. Όσο αφορά. Τρέξτε το λίγο, Χρήστο, έχει γραμμέ πολλέ. Ναι, όσο αφορά για το παιχνίδι αύριο, φίλε μου Ζάχο. Ναι. Λοιπόν, θα θέσει μια καλή ισοπαλία αύριο. Πιθανό. Και αυτό θα είναι εδώ. Λοιπόν, Τάσο. Έλα. Άκουμε λίγο. Τριπλή είναι το μάτς. Λοιπόν, αύριο με τη Λαμία που ακούω κάποια δημοσιογράφους και από εδώ και από εκεί ότι δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο, ρε φίλε. Η ομάδα μου έχει δείξει μέχρι τώρα ότι μπαίνει στο γήπεδο και παίρνει αποτελέσματα. Είτε παίζει ποδόσφαιρο καλό, είτε με τις βυσμένες μηχανές, αυτό που θέλει να το πάρει αύριο, πάω. Χριστό. Ένα 0-3 αύριο και τελείωσε το παραμύθι. Άκου λίγο, φίλε. Άκου λίγο, φίλε. Ένα λεπτό και θα. Λοιπόν, καταρχήν ο ΠΑΟΚ στις τελευταίες αγωνιστικές είναι μετριότατος. Κινείται στη μετριότητα. Μην κοιτάς που κέρδισε 3-0 την Τρίπολη. Πλασματικό είναι όχι. Το σκορ. Πλασματικό. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο. Αν ο ΠΑΟΚ δεν είναι σοβαρός με αυτή τη μετριότητα που παρουσιάζει και το αγωνιστικό πρόσωπο τα τελευταία ματς, το είπα και την προηγούμενη εκπομπή, ενδεχομένως να κινδυνεύει με απώλεια βαθμών. Αν δεν είναι σοβαρός, δεν είναι παθιασμένος, δεν βγάζουν τα μάτια τους φωτιά. Και κάτι ακόμα. Η Λαμία είχε το αίτητο εντός έδρας. Μέχρι πριν δύο αγωνιστικές που έχασε με πεντάρα από τον Ολυμπιακό. Αυτό κάτι λέει. Και προχτές έχασε. Αυτό κάτι λέει. Εντάξει, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχω παίχτες μέσα που μπορούν να κάνουν κάτι. Βρε, μπορούμε να τους πάρουμε. Μπορούμε να τους πάρουμε άνετα. Αλλά πρέπει να είσαι σοβαρός. Πρέπει να είσαι τρελαμένος. Για την Νίκη. Κατάλαβες. Πάω αυτή είναι η διαφορά με το φετινό. Γι' αυτό γίνονται τέτοιες δηλώσεις για τη Λαμία, για την κάθε Λαμία. Έχει μια ανασφάλεια. Δημιουργεί μια ανασφάλεια στον οπαδό του. Με τις εμφανίσεις, είτε μας αρέσει είτε όχι. Εννοείται ο κύριος Ζάχος με αυτά που λέει τώρα και κοροϊδεύει. Αν ο πρόεδρος του μείνει κανένας ελεύθερος του χρόνου από τον ΠΑΟΚ και τον πάρει, τι πιστεύεις? Όχι, θα πει μην τον παίρνεις. Αν του πάρει τον Ίγνασο στο κέντρο της άμυνας, τι θα του πει? Έλα μωρέ, έχω το Δελιτζή, συγκιώξ το να. Αν του πάρει τον Άκομ Σέντερ Φόρτο Βιντέρση, τι θα το πει? Έλα μωρέ, έχω τον Μπέγκε, τι θα πει? Όχι, όχι. Πετά τα λεφτά σου, ρε πρόεδρε. Άμα είναι ελεύθερο, ναι, όχι. Και θέλω κάποιον από αυτού, βέβαια. Όσο κάνει ο Ίγνασο, κάνει ο μισό άλλο. Δεν μπορεί να τον πάρει ο άλλο. Εδώ το Γλύκο δεν μπορεί να πάρει τον τερματοφύλακα. Σιγά τον τέτοιο, σιγά τον Μαλτίνι. Πλάκα κάνει. Σέντερ Μπακ έχει 4 γκολ. Σχεδόν όσο έχει ο Σέντερ Φόρτο. Πλάκα μα κάνει. 3 και ο Βέλε. Όσο κάνει ο Έγκασον, κλείσε μόνο με αυτό, Χρήστο, έχουμε ήδη σε αναμονή. Να κλείσω με αυτό, λοιπόν, αύριο η κλήρωση στο κύπελο, αύριο η κλήρωση στο κύπελο είναι Ολυμπιακός Άρης και ΠΑΟΚ Πανατολικός. ΠΑΟΚ Πανατολικός, ό,τι λες το αντίθετο πάντα βγαίνει πάντως, Χρήστο, μακάρι, μακάρι έτσι όπως τα λες να είναι. Γράψτε το και δεν με θυμάσαι. Πιθανότητα. Καλά, Χρήστο, να είσαι καλά, γορίνα. Έγινε, ρε Χρήσταρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, οκ, έγινε. Έχει γραμμή. Γραμμές. Πάμε. Τι ήθελες Γιώργο να πεις? Ναι, ήθελα να θυμίσω στον Ζάχο και στους Αργιανούς ότι όλες οι πορείες οι τελευταίες του Άρη στο κύπελο είχαν ένα χαρακτηριστικό. Δεν απέκλεισε καμιά μεγάλη ομάδα.
Ναι, δεν έπαιζα με τον Ολυμπιακό να έρχεται με τα τρίτα, έχεις δίκιο. Έλα, ξεκόλα. Ό,τι ήθελε με πλάκα μας κάνει, παιδιά. Εντάξει, ρε Ζάχο. Ξέρουμε ότι πρέπει κάτι να πεις. Ναι. Να δούμε τις εντεκάδες. Δεν γίνανε το 2000, το 1930. Έτσι, το 2000, γίνανε το 2001, το 2003, να δούμε τις εντεκάδες και μετά τι έπαιζα. Και Ανατολάκη είχε μέσα. Ναι, ναι, ναι. Και Μητρόπουλο είχε μέσα, στα τελευταία του. Δεν πείθεις ούτε τους Αριανούς. Ευχαριστώ πολύ, πείθετε εσείς. Έλα, φίλε. Μίλησα μόνο Ολυμπιακό. Φτάνει, καλησπέρα. Έλα. Διάλειμμα δεν κάνουμε όπως να δούμε, θα κάνουμε το επόμενο, έτσι. Έλα. Ναι. Καλησπέρα και στον Γιώργο πρώτα απ' όλα, το φιλοξενούμενο, να ξεκινήσουμε από εκεί. Καλησπέρα και στα δυο τα παιδιά. Έλα, ρε. Καλησπέρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα λίγο να σας μαλώσω, παιδιά, λίγο σεβασμό στους ακροατές. Έχεις δίκιο. Πέσαμε δύο φορές, μαλώνετε, παίρνει ο άνθρωπος από να σας ακούσει, να ανταλλάξει. Αν δεν σας αρέσει να πάει στο ράδιο Λιδία της Εκκλησίας. Εμείς έτσι είμαστε. Όχι, έτσι θα γουστάρει, θα θέλω. Αν δεν σας αρέσει το λομπού. Άντε, μας πεις και τα κάνουμε. Άλβερ Παπάρα, μας πεις και τα κάνουμε. Αν μας αρέσει, αν δεν σας αρέσει. Εγώ είμαι ακροατής σου, ρε. Εγώ σου είμαι ακροατής. Μπράβο, Θόδωρε, μαζί σου είμαι εγώ. Γι' αυτό μας αγαπάει, για μας γουστάρει ο κόσμος. Εγώ με το Θόδωρε, με έχεις δίκιο, ρε Θόδωρε. Να, μα συμφωνεί με τον Αριανό. Πες τα, ρε Θόδωρε. Μπράβο. Δίκιο. Λοιπόν, σήμερα δεν μου είπατε τίποτα για τον Big Four για τη συνάντηση. Α, τα ξέρει, εγώ δεν είμαι στο μέσο. Συμφωνήσαν ότι διαφωνήσανε, έτσι. Ναι, τι έβγαλε. Να μάθει, το πούμε, ρε φίλε. Τι έβγαλε. Δεν έγινε και κάτι. Δεν έγινε τίποτα, ο κύριος Αυγενάκης στον κόσμο του είπε ότι δεν λύθηκαν τα προβλήματα αλλά μπήκαν σε σειρά. Τα προβλήματα δεν μπαίνουν ποτέ σε σειρά, είναι προβλήματα. Το πρόβλημα είναι ένα και λέγεται Ολυμπιακός, κύριε Αυγενάκη και κύριοι βουλευτές. Αυτός δημιουργεί όλο το κλίμα, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε το ΙΑΕΚ, ούτε το Άρης, ούτε το ΠΑΟΚ. Η μοναδική ομάδα που έχει κάνει άνω κάτω τα πάντα και προσπαθεί να διαλύσει και να πει ή θα το πάρω το πρωτάθλημα ή θα το διαλύσω είναι ο Ολυμπιακός. Αυτός πρέπει να μπει σε σειρά, κύριε Αυγενάκη. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, δεν το πήρατε χαμπάρι. Έγινε ό,τι χειρότερο αθλητικά. Εγώ προσωπικά έχω δει παιδιά στα τελευταία 10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή στον όφη στο Ηράκλειο. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Το είδαμε, το είπαμε. Φεύγει τον ball boy. Το είπαμε. Και ο άλλος πάει ρε φίλε και το πιάνει και το πετάει το παιδί. Επαγγελματίας παίκτης. Μιλάμε τώρα. Παιδιά, είχε κάνει το γύρο ήδη εδώ στη Γερμανία. Ναι. Μιλάμε τώρα για. Για ποδοσφαιρική αλητεία μιλάμε. Ποδοσφαιρική αλητεία. Από έναν αυτός πήγαινε και φυλακισμένος, ε! Ναι, ήταν. Πριν να ήταν στην Μπουζούκα, δεν ήταν. Εδώ είναι στη Γερμανία, έχει κάνει παρέλαση στα Σάιντρις. Εγώ δεν το είδα το παιχνίδι, για να είμαι ειλικρινής. Και μου το έστειλε ένας φίλος μου Γερμανός. Περιμένω να αποστάρει στο Twitter ο κ. Αυγενάκης να τοποθετηθεί. Αλλά δεν ξέρω πότε θα το κάνει. Αυτός ο παίκτης είναι για αποβολή από το πρωτάθλημα. Παιδιά, αυτό που έκανε προσβάλλει πλέον το ιδεώδος του αθλητισμού. Δηλαδή δεν υπάρχει ευγενία, μιλά τίποτα ρε παιδί. Σωστά μιλάς. Άσχετα τι κάνουν οι μεγάλοι. Αυτή εδώ είναι το παράδειγμα στα παιδιά. Δηλαδή αυτός ξέρεις τι δείχνει. Εγώ είμαι ο μπιμπίπ της υπόθεσης και ό,τι γουστάρω κάνω και δέρω και παιδιά. Κάτσε ρε φίλε. Κάτι τον ball boy, ρε πας, το πιάνεις, έχει τελειώσει το παιχνίδι και τον πετάς κάτω. Απαράδεκτο αυτό. Έπρεπε να ήταν ο Παύλο Γκαρσία εκεί να τον πλακώσει στα σούτια. Ναι. Να και δώσει και καμιά, να τελειώνει η μπουγάδα. Καμιά από κάτω. Αυτός είναι φίλε για στέρηση συμβολέου κατευθείαν και διώξιμο. Δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους στην Α1, όπου και να παίζει. Αυτό το πράγμα είναι ντροπή. Δεν χωράει ούτε σε ομάδα ούτε Θοδωρε, σε ομάδα. Οι ίδιοι οι συμπαίκτες του έπρεπε να το κοπανίσουν εκεί την ώρα. Να το βάλουν κάτω και τον πλακώσουν στους άλλους. Άλλους ρε, μπήκαν και κοπανούσαν τους άλλους. Δηλαδή ξεκίνησε και η κοκορομαχία να πει ότι. Αυτό είναι το ποιόν τώρα του κάθε ανθρώπου. Δεν ξέρω τι να πω, ρε φίλε. Και να πω και για τις κόκκινες φυλάδες, οι οποίες έσπευσαν να πούν ότι άδικα ο διαιτητής του έδειξε και κίτρινη κάρτα, λέει, και τον απέβαλε. Απευθείας κόκκινη και εξυγίανση και τα λοιπά. Δηλαδή δεν τρέπονται καθόλου. Εντάξει, απευθείας κόκκινη αυτό. Τώρα μην το. Ναι, για τα αυτονόητα να μην μιλάμε. Αυτό απευθείας κόκκινη. Ισχύει αυτό που είπα, δεν ισχύει ότι η απευθείας κόκκινη τιμωρείται παραπάνω από τη δεύτερη κίτρινη. Έτσι είναι, ναι, ναι. Και είναι μπροστά ο Μανούχος, μπροστά στη φάση και το δείχνει δεύτερη κίτρινη, φίλε. Όχι, πρόσεξε, επειδή το έδειξε από πίσω, ο υπόπτης ήταν μπροστά. Εκείνος που είναι. Και ο διαιτητής είναι δίπλα. Ο υπόπτης δεν κανένας να μην είναι. Το βάρ του λέει και τον δίνει κόκκινη. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς μπροστά. Αλλά ήταν ο υπόπτης. Έτσι είναι τα πράγματα. Απλά είναι Ολυμπιακός και προσπάθησε τώρα να κάνει. Εγώ βέβαια πρόσεξε. Δεν ξέρω αν λέει. Δεν λέω λέει ψεματοτάσο. Δεν ξέρω αν του έδωσε κόκκινη κατευθείαν η δεύτερη. Πιστεύω αυτό που λέει ο Τάσο. Δεύτερη κίτρινη του έδωσε. Όχι, είναι κόκκινη. Αυτό μπορεί να πάει και. Πώς θα το πω. Αυτό να παρέμβει ο αθλητικός εισαγγελέας. Ναι, αυτό μπορεί να αλλάξει, εντάξει. Σίγουρα θα παρέμβει ο αθλητικός εισαγγελέας. Για αυτή την ποδοσφαιρική αλητεία. Το διώξει δεν θα το διώξει, αλλά θα πάει. Είναι ποδοσφαιρική αλητεία γιατί το βλέπουν ανήλικα παιδιά. Δύο θα πάει τουλάχιστον. Βλέπουν το σκηνικό όλο αυτό. Έναν μαύρο,
ένα μαύρο μαντραχαλά με ράστα μαλλιά να πλακώνει στο ξύλο, να πλακώνει στο ξύλο και να πετάει σαν σκουπίδι ένα παιδάκι που, που είναι ρε παιδί μου στις ακαδημίες του Όφηλου. Τα παιδάκια στο τέλος να τους ειδοποιήσουμε ότι περιμένουν να πάρουν κανένα αυτόγραφο, να μιλήσουν κανένα παίκτη, να πάρουν κανένα φανέλα. Δεν περιμένουν να τους πετάξουν οι παίκτες κάτω. Εντάξει, ρε φίλε. Άλλα παιδάκια μπαίνουν στο γήπεδο να πάνε να δουν τον Πασχαλάκη και τον Βιερίνη να τους υπογράψουν αυτόγραφα, και άλλα παιδάκια τα ρέγουν και τα πλακώνουν στο ξύλο παίκτη του Ολυμπιακού. Αυτό είναι και το ποιόν τους, ρε φίλε. Η διαφορά των δύο ομάδων. Θυμάσαι ο Πρίγιοβιτς που έκαναν ουρά τα παιδάκια. Πες τον Αίτο Σπάτο να. Έρχεται ο Πρίγιοβιτς ξανά από ό,τι μαθαίνω. Έρχεται έτσι. Για μένα τώρα πάμε στο. Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, για τον Πρίγκοβιτς τώρα για να έρθει σε ποια κατάσταση και πώς, δεν συμφωνώ. Θέλω να επιπλήξω τον προπονητή μου. Κοίταξε, εμείς είμαστε παοξίδες Ζάχο και δεν κάνουμε τους πρόξενους στον Ιταλικό. Λέμε όπως πρέπει. Εδώ 99% έχει αποδοχή ο Πρίγκοβιτς. Γιατί δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου. Συγγνώμη, ρε Φλαράκη. Όχι, ρε φίλε, δεν είπα τίποτα. Με έκανε, γνώμη να τον θέλει πίσω. Δεν με έκανε. Μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Πιστεύω ελάχιστα θα έλεγαν όχι στον Πρίγκοβιτς να γυρίσει. Μα κοίταξε, δεν θα κλάψω, ούτε θα γελάσω άμα έρθει. Έτσι. Έχω σεντερφόρ που το άχτο κάνει γκολ, έχω τον Σφιντέρσκι, ο οποίος όσο πάει γίνεται και καλύτερος. Και έχω και τον Μαυρούκο μου, το, ο οποίος είναι πάρα πάρα πολύ καλό σεντερφόρ. Αλλά όσο πάει και πέφτει, γι' αυτό μου δείχνει τον προπονητή. Ο Σφιντέρσκι, για κάποιο λόγο ο προπονητής τον έχει ψιλοπαραγωνίσει τον άλλον, έτσι. Έτσι, Γιώργο, και να σου πω και δύο-τρία τεχνικά χαρακτηριστικά και να κλείσω. Πρώτα απ' όλα, βλέπω παρατεταμένα ότι στον εφηδιασμό η ομάδα μου είναι αδιάβαστη. Βγαίνουμε τρεις με έναν και δεν ξέρουν τι θα κάνουν την μπάλα. Απαράδεκτο. Σωστό. Απαράδεκτο, όπως και να το δεις. Δεν φταίνει οι παίκτες εκεί. Δεν γίνεται να βγαίνω σε έξι παιχνίδια, τρεις με έναν, τέσσερις με δύο, και να μην μπορέσω να βάλω την μπάλα στα δίχτυα, ρε παιδιά. Είναι δηλαδή ανεκδίκητο και με παίκτες φωτοβολίδες μπροστά. Με παίκτες όχι που περπατάνε, να έχω Πέλκα, να έχω Ακπόμ, να έχω Σφιντέρσκι, για να μην μπορούμε αυτούς τους παίκτες να το βάλουμε στα δίχτυα την μπάλα. Και από εκεί και πέρα, όταν βάζεις μέσα τον center force, τον ψηλό, το δυνατό, δεν είδα η ομάδα όπως δούλευε με τον Κοτσίδα να δουλέψει για αυτόν τον center force. Γιατί όταν αλλάζει το center force σου, αλλάζει και ο τρόπος που παίζεις. Ούτε είδα να το βγάζουν στο πρώτο δοκάρι ξεφορτωμένο να του δίνουν την μπάλα, πάρε βάλε στο κεφάλι. Κάτι παλιές από πίσω, διεκδικήσιμες, πάλεψε, παίξε 1-2. Μόλις παίζει το 1-2, έρχονται δύο center for, πάνε δύο center back, τον κλείνουν. Πώς θα βάλει γκολ ο άνθρωπος? Δεν είναι τέτοιο center for όπως ο Σφιντέρσκι. Αυτά λοιπόν. Okay, Θόδωρε. Θα κλείσω εγώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε ένα φίλο, μην καλείτε, θα μιλήσει ο φίλος. Μία ερώτηση θα σε κάνω που έχω από ένα φίλο και μετά πάμε στο διάλειμμα. Okay. Έλα. Καλησπέρα, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Να το. Χρήστος. Χρήστο. Έλα, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Ζάχο. Και ο Γιώργος. Και ο Γιώργος, ναι. Ο Γιώργος είναι, παοξής. Καλά, δεν τον ξέρεις ο Γιώργο τώρα, σοβαρά. Που κάνετε εκπομπή μαζί όταν δεν είναι ο Τάσος. Που είναι στη Μαρμίτα και τηλεοπτική. Ο Μελισσοκόμος. Ο Μουσάτος στη Μαρμίτα, αυτός είναι. Μαρμίτα, τώρα δεν θυμάμαι. Χρόνια πίσω πήγες. Όχι, τώρα, στην τωρινή. Α, στη ραδιοφωνική Μαρμίτα. Ραδιοφωνική μας θυμίζει, ρε. Στην τηλεοπτική Μαρμίτα. Η τηλεοπτική που παίζει, ρε. Παίζει ακόμη, γιατί έκλεισε. Παίζει. Εκεί που ήμασταν. Α, εκεί που ήταν. Ναι, δεν το παιδί από το πάνω. Από το πάνω. Τελειώνει η εκπομπή με το Φωτούλη και μετά παίζει τη Μαρμίτα. Τέλος πάντων, δεν μου λες. Εγώ είπα για τον Πρίγκοβιτς. Καλά, δεν πρέπει να ρωτηθεί ο προπονητής. Τον θέλω, δεν τον θέλω. Έτσι θα το φέρουνε. Α, δεν το θέλει. Ποιο είπε δεν το θέλει. Το θέλει ο Φερέιρα. Δεν το θέλει. Τότε εντάξει, θα έρθει. Θέλει υπόδρομο, θέλω ένα φόρ και ένα αριστερό οπισθοφύλακα. Ναι, Τάσο, μήπως βγήκε ο Μπαρμπασάβας και είπε φταίει τον Ball Boy κατά λάθος. Μπορεί να τα ακούσουμε και αυτό, ρε Χρήστο, τι να σου πω. Αυτό ήταν καλό, αυτό ήταν καλό. Μπορεί να τα ακούσουμε και αυτό, ρε Χρήστο. Έφταιγε. Λοιπόν, Ζάχο, αύριο δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εγώ δηλαδή, βασικά εύχομαι να χάσεις. Καλά, λογικό είναι. Λογικό, ναι, αλλά και την Κυριακή δεν είσαι εύκολο στο Αγρίνιο, να το ξέρεις. Δεν χρειάζεται. Εγώ θέλω μόνο τα μάτια στην έδρα μου να πάρω, βγήκα. Ναι, ναι. Γιατί όπως βλέπεις τώρα έχει κερδίσει και ο Παναθηναϊκός, αρχίζει η τετράδα και ροδίζει και ξεχωρίζει. Έξι είναι, η εξάδα είναι. Δηλαδή, έξι, μένουν δύο θέσεις όμως. Ναι, εντάξει. Παραμείνουν δύο θέσεις μόνο. Ναι, δες το πρόγραμμα του Άρη, δες ήδη χάσαν αυτή σήμερα. Άσε τα προγράμματα, δεν είναι, μην τα υπολογίζεις. Καλά, το ίδιο να παίζεις με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και το ίδιο να παίζεις με την Ξάδα. Δεν έχει σημασία, μπορεί να μην, εκεί που δεν υπολογίζεις μπορεί να χάσεις. Καλά ρε φίλε, εντάξει. Ο Ζάχος στις πρώτες 6-7 αγωνιστικές, 8, ναι, έλεγε το Άρης αποκλείται να μπει στην Εξάδα.
Είπα με βάση εκείνη τη στιγμή αυτά τώρα, που έβλεπα. Τώρα είναι και άνετος. Βέβαια, στη δεν είπα άνετος. Τα λόγια είναι... πολλές φορές τους άκουσα είναι... θεωρία είναι πολύ καλά. Όχι, όχι. Στην είναι... πράξη όμως δεν αποδεικνύουν. Με θέμα, με... πάντα, ναι. Με αυτά που βλέπουμε και πάντα με τις παραμέτρους της εκάστοτε αγωνιστικής. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Άρης ήταν όντως πίσω εκείνη την περίοδο. Αυτοκτόνησε η Λάρισα, η Ξάνθη. Τι έκανε, έτσι να το πω. Ζάκο, έχω δει λίγο που είδα το τηλεοπτικό στις 3 η ώρα την Κυριακή Ξάνθη Όφη. Σημαντικό μάτς. Και στις 5 και 4 το παίζεις με τον Πανετολικό. Ναι. Έτσι που τα είδα λίγο. Και τα έχει η Ερτ Πόρτ κολλητά. Και μετά με τον Πανιόνι εδώ έχω. Εντάξει. Ναι. Χωρίς φόρ. Έχω μια χαρά και Λάρσον μπορεί να παίξει γιατί την κοινή μπορεί να πει Λάρσον. Αυτή δεν είναι κλασική φόρ. Βλέπουμε. Α, χαρά είναι. Δύο γκολάκια βάλε. Ναι, και αυτός που είναι έτσι όπως είναι εκεί πέρα δεν ήταν και τόσο αποτελεσματικός. Εντάξει. Θα δούμε. Λέμε. Φαίνεται ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι χωρίς φόρ. Όντως. Έκλεισα εγώ. Κλασικό. Να είσαι καλά. Ψέματα λέω. Κλασικό, ναι. Όχι, δεν λες ψέματα. Δεν υπήρχε. Λοιπόν, κάτσε να σε. Τουρμισάει, γιατί τον κόψατε. Τι τον κόψαμε. Στο Φλουρί, πήρε το Φλουρί, λέει. Πεξουάρι είναι. Πώς είναι Πεξουάρι. Μια χαρά είναι. Δανεικός. Παίχτησα τον Ολυμπιακό, ο οποίος πιστεύει δανεικός είναι. Δεν είναι δανεικός. Εγώ το λέω. Δεν είναι δανεικός. Ελεύθερος είναι. Δανεικός. Πώς ήταν στην τέτοια. Δανεικός. Πώς είναι. Ένα λεπτό. Δεν θα έχετε ξεκαθαρίσει. Ένα λεπτό. Μια χαρά. Στην ανακοίνωση που κάνατε δεν κάνατε ξεκάθαρα. Τι να πούμε. Ότι πόσα πληρώσαμε. Συγγνώμη, παιδιά. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Για να τα ξεκαθαρίσουμε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Όταν θα κατατεθεί, αν κατατεθεί. Συμβόλαιο. Δεν γράφει αν είναι δανεικός ή όχι. Μα αυτό θέλω να σου πω ότι όλα τα ψάχνει άρα, τα λοιπά. Άρα, ό,τι και να λέω εγώ, ό,τι και να λες εσύ, όταν κατατεθεί το συμβόλαιο, λέει όλα τα πάντα. Αν είναι δανεικός, αν είναι ελεύθερη μεταγραφή, λίγο υπομονή. Θα δεις όταν τελειώσει η υπόθεση τι ήταν. Για να δούμε. Εντάξει. Για να γιατί δούμε. Αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρεις όμως. Αυτή τη στιγμή ούτε στον Ολυμπιακό μπορεί να παίξει που ανήκει, ούτε στον Άρη μπορεί να παίξει. Λίγο υπομονή. Στην κοπή του σπίτα σου ήταν και έρθει και το Φλουρί. Πρόσεξε. Γούρι. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, λέει ένας φίλος ο Κώστας. Ρώτησε, λέει τον Τάσο, ερώτησε από μένα. Αν πέσουμε στο κύπελο με Ολυμπιακό και τον περάσουμε, θα λένε ότι μας το δώσανε για το ευχαριστώ επειδή χάσανε στο πρωτάθλημα. Δεν απάντησε μου. Επειδή δεν θα περάσει, φίλε. Λέει, αν. Ναι. Αν. Εγώ λέω δεν θα περάσει. Αν περάσουμε, ρε. Δεν έχει άλλη. Αν περάσουμε. Δεν θα το απαντήσω στο φίλο τον Κώστα, επειδή εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Ωραία. Εξαρτάται πώς θα παίξετε με εναντίον του Ολυμπιακού. Όχι, όχι. Λέει, περνάει, ρε. Άσε πώς παίζει. Περνάει. Όχι, τι λες, ρε. Φίλε, πλάκα μου κάνεις. Δηλαδή, μισό λεπτό. Αν όπως λες εσύ, κατεβάσει ο Γκάβρο στα τρίτα, εκεί θα σου πω το δώσε. Αν όμως έρθει και τον παίξει με το μαχαίρι στα δόντια και παλάρα και κόντρα διαιτησία, θα σου πω μπράβο, Κώστα. Εγώ αν πάρω φέτος το πρωτάθλημα. Ποιο πρωτάθλημα θα είναι, πιανής λίμνης. Όχι, είπαμε του αντικαπνιστικού. Του αντικαπνιστικού νόμου. Α, του αντικαπνιστικού νόμου θα είναι. Να σε απαντήσω έτσι και εγώ, ρε φίλε, υποθετικά. Πέρνασε το Ολυμπιακό αν πέσεις. Και θα σου απαντήσω. Καταρχήν, αφιβάλλει, φίλε Κώστα, ότι όλοι. Έλα, πάμε στο διάλειμμα, το ξέρει. Όλα γιατί τα ρήφα έχει κόψει εκεί μέσα. Τεσσάρα. Α, τέσσερα, μην το λες. Μην το λες, τέσσερα. Αν είναι κάποια να κληρωθεί με μικρή ομάδα, θέλει ή Πανιόνιο ή Πανετόλικο. Που μεγάλη θέλει τον Άρη. Σωστά. Τον Άρη θέλει. Και ο Παναθηναϊκός που έφαγε 4 και ο Πάοκ που έφαγε άλλα 4. Και έχει να κερδίσει τρεις τελευταίες φορές στην Τούμπα. Έπαιρνε σχή στην Τούμπα και πήγαινε στην Αγία Βαρβάρα και άναβε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, δεν πιστεύω να βγει κανείς σας. Έχουμε άλλα 25 λεπτάκια κοντά μέχρι και τις 11 που θα αποχωρήσουμε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Στρέγιας, Ζάχος Ντρούλιν και Γιώργος ο Μελισσοκόμος, Γιώργος Παναρέτου. Το Στέκη του Κωστή είναι κοντά μας άλλο ένα βράδυ, εδώ στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, με τα πάντα όλα στα κάρβουνα, ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες, μοναδικές γεύσεις, πραγματικά παιδιά, τα έχουμε γευτεί εδώ πέρα με το Ζάχο. Κοντοσούβλη χοιρινό να φάτε, να γλύβει τα δάχτυλα σας. Κοντοσούβλη κοτόπουλο, πασέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχή σας σε κρεατικό, τσουτζουκάκια, σουβλάκια κτλ. Στο Στέκι του Κωστή, επαναλαμβάνω, στην Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου, 113 η διεύθυνση για να πάτε να πείτε και τη ρετσινάρα σας εκεί. Τηλέφωνο τελιβεριά 2310 620 727. Σημειώστε το και πάρτε να δοκιμάσετε τις μοναδικές γεύσεις που σας προτείνουμε. 2310 620 727 για το Στέκι του Κωστή. Λοιπόν, τους υπόλοιπους έχουμε διαβάσει. Παλιέ Νεαπολίτη, για να σε τεστάρω λίγο. Έλα, για πες. Πώς λεγόταν παλιά η Ανδρέα Παπανδρέου. Ποια? Η Ανδρέα Παπανδρέου. Η Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν λέγονταν Ανδρέα Παπανδρέου. Κάτσε λίγο τώρα, περίμενα. Όταν έπιασα διάβαση. Φίλε, διάβαση του έχουμε. Έχει περάσει πολλά χρόνια. Το 95 φύγαμε. 20 χρόνια που να θυμάται, 20 χρόνια. Εντάξει, άμα έφυγες τότε, εντάξει. Βενιζέλου λέγεται αυτή που μπαίνουμε από Λαγκαδά και ανεβαίνουμε και βγαίνει στο ρολόι.
Η ανηφορία αυτή Βενιζέλου λέγεται. Όχι, δεν λέγω τα Τσαλδάρη. Τσαλδάρη ήταν άλλη στην Αγιώργη. Εσύ πώς το ξέρεις από την Χαριλάου αυτό. Εγώ πήγαινα σχολείο στην Νέαπολη. Στο ρολόι. Στο Πολυκλαδικό. Στο Πολυκλαδικό επάνω πήγαινες. Ναι, λύκειο εκεί. Πώς λεγόταν, να πες. Δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ούτε κι εγώ. Ξέρω ότι δεν λεγόταν Ανδρέα Παπανδρέου. Σε μαλάκας ρε. Θα την κρατήσω αυτή την εκπομπή. Πώς λεγόταν, δεν ξέρω ούτε θυμάμαι κι εγώ. Δεν λεγόταν Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό είναι να κοπεί, κάτσε κι αυτό. Πάει καλά. Περίμενε. 22 και 39. 22 και. Αχ, ξέχασα το άλλο. 21 και 53. Ο Χριστός και η μητέρα. 21. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή, α πούμε, σίγουρα δεν μπορεί να λέγεται Κωνσταντίνου αυτό τόσο να πει. Κωνσταντίνου Καραμαλή, τώρα ποια λέγεται. Η παλιά Αυστραλία. Στη Νέαπολη. Πάνω από τη Λαγκαδά η παράλληλη ήταν η Αυστραλία. Δεν υπάρχει αυτό. Ξεκινούσε το πάρκο του Μακεδονικού και τελείωνε στη Ζάκα. Ναι. Τώρα λέγεται Κωνσταντίνου Καραμαλή. Θέλω να σου πω ότι εντάξει για άλλες οδούς Θεσσαλονίκης. Ναι. Ξέρω, δεν τη θυμάμαι. Ας πούμε, ξέρω εγώ η. Πώς τη λένε. Με έστειλε, δεν σε κάνω πλάκα. Περίμενε. Σκέφτεται ένα λεπτό, ενάμιση. Δεν μπορεί. Λέει αυτή είναι αυτή, αυτή την οδό. Θα το ξέρει. Τα παρατάει, τα παρατάει και λέει εντάξει, έχασα, ας πούμε. Πες μου, πώς λέγεται. Δεν ξέρω, λέει ο άνθρωπος. Φίλε, δεν είναι. Δεν υπάρχει ελπίδα. Βάλε το Google να βρει. Πώς θα σκάσω. Πολύ γέλασα, δεν μου αρέσει αυτό. Δεν μου αρέσει, πολύ γέλασα. Μήπως λεγόταν Γεωργίου Παπανδρέου. Γιατί αυτό. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Και εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Και το λέει αμέσως. Καλά, μαλάκα είσαι. Μα με φρυδίες όταν είπε δεν ξέρω που είναι μου φύγανε. Βρίζουμε και στον αέρα. Πολύ ραδιοφωνικό. Ευτυχώς είναι αργά. Όχι, όχι, κάτσε ρε, κάτσε λίγο, δάκρυα. Κάτσε. 22, 23, 10, 27. Όποιος ξέρει να πάρει τηλέφωνο, παλιός απολύτης. Το ωραίο είναι να πάρει ένας και να πει και εγώ δεν θυμάμαι. Λοιπόν, επειδή δεν αναφερθήκαμε καθόλου στη συνάντηση των. Πέστε, πέστε λίγο, δεν μπορεί, δεν είμαι. Εσύ, ναι, μην πειλέγε, δεν είμαι. Δεν είμαι στους Big Four, εγώ έτσι. Αν και από ό,τι διαβάζω, sorry, λίγο λέει. Δύο από τους τέσσερις λέει είπαν ότι έπρεπε να είναι και ο Άρης. Ποιοι ήταν αυτοί, κάτσε να δω. Όσοι είπαν ότι στο Βερολίνο έπρεπε να είναι και η Ελλάδα. Ο Μελισανίδης και ο Μαρινάκης λέει είπαν ότι έπρεπε να είναι και ο Άρης. Εκτός αν είναι Ράδιο Αρβίλα το τέτοιο. Πάμε. Όταν σε έλεγα εγώ ότι είστε συνεταιράκι και με τους δύο, δεν με το. Α, και με το Μελισανίδη είμαστε. Στην αρχή. Α, λίγο. Λίγο ήμασταν και με το Μελισανίδη. Ναι, και έκανα κάποια παίχτη, είχατε πάρει κάποια. Και από το Μελισανίδη πήραν παίχτη. Αν το πες το εντάξει. Λοιπόν, τίποτα, δεν έγινε τίποτα ουσιαστικό. Αυτό έλειπε. Τέσσερις ώρες κράτησε η συνάντηση των τεσσάρων ιδιοκτητών. Ποιος έφυγε πρώτος, αυτό είναι το σημαντικό. Σοβαρά μιλάς. Τι. Δεν ξέρω. Πεζόταν στο στοίχημα. Πρώτος πήγε σίγουρα. Πρώτος πήγε. Πρώτος πήγε ο Σαββίδης σίγουρα. Ναι. Καλά, συγγνώμη, ιδιοκτήτης αφού δεν είναι ο κύριος Σαββίδης. Ιδιοκτήτης είναι η γυναίκα του και ο γιος του, έτσι δεν νομίζω. Ιδιοκτήτης δεν πήγαινα. Ναι. Κάνω λάθος. Αν θυμάσαι καλά, η δήλωση ήταν πολύ συγκεκριμένη. Πραγματική ουσιαστικά ιδιοκτήτης. Α, έτσι ήταν αυτό, έλεγε. Από τον κύριο Καραπαπά. Ωραία, αυτό βάλα. Ο Καρυπίδης είναι ιδιοκτήτης του Άρη. Όχι. Εγώ είπα η Ειρήνη θα πήγαινε, η Ειρηνάρα. Ο Μαρινάκης είναι ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού. Ούτε. Όχι, είναι ιδιοκτήτης, δεν είναι πρόεδρος. Είναι ιδιοκτήτης. Η εταιρεία που έχει τις πέσεις. Εγώ και αυτό το είπα, να πήγαινε η Ειρήνη Καρυπίδου. Η Ειρηνάρα. Δεν σου αρέσει. Κάτσε, εσάς τα έχει. Κούκλα. Αυτή να κάνει πρόεδρο Δημοκρατίας. Η εταιρεία νομίζω και είναι η Ειρήνη Μεγαλομέτοχος. Ναι, αυτή είναι. Αυτή είναι η Μεγαλομέτοχος του Άρη. Η Ειρήνη Καρυπίδου. Απλά δεν ήξερα αν τα έχει η ίδια ή αν τα έχει μέσω ανώνυμο. Δεν αποφασίστηκε τίποτα παραπάνω. Για πες. Από τις διαφωνίες που υπήρχαν σε έντονο. Έκπληξη. Σε έντονο κλίμα. Το πιθανό ήταν να τα βρούνε. Ένα τετράωρο μέσα. Δεν υπήρχε κάτι να βρεθεί. Να πούμε ότι παραβρέθηκαν οι τέσσερις πρόεδροι να πούμε, των ομάδων. Τι ώρα είσαι αυτό τώρα πέραν τι ώρα. Τρεις, νομίζω, το μάτς βλέπα να ξέρει. Τίποτα δεν κάνανε. Τέσσερις Big Four. Τρώγανε. Ήταν ο Αβγιαννάκης, ο υφυπουργός αθλητισμού. Ήταν οι εκπρόσωποι της FIFA και της UEFA. Δεν έγινε τίποτα. Αυτό που αποφασίστηκε είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ΕΠΟ τον Ιούνιο και όχι τον Οκτώβριο, προκειμένου ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ να ξεκινήσει με τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αυτό σωστά είναι, νομίζω. Επίσης, είχε... κάτι που είναι άξιο αναφοράς και θα πάρουμε τις τέσσερις γραμμές. Ναι, και μην τηλεφωνείτε άλλο, οι τέσσερις θα μιλήσετε. Αυτό που είναι άξιο αναφοράς είναι ότι συμφώνησαν οι περισσότεροι στην διαδικασία των play-offs, εκεί που θα κριθεί και το πρωτάθλημα, να υπάρχουν περισσότεροι ξένοι διαιτητές στα κρίσιμα μάτς. Τώρα ποια θα είναι τα κρίσιμα μάτς. Τι θα πει αυτό τώρα. Ναι. Και ποιος θα τα κρίνει αυτά. Ποιος θα το κρίνει αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω
μια χαζοκατάσταση. Σε όλα έπρεπε, δεν έπρεπε να είναι σε όλα. Τζάμπα πήγανε. Και εγώ το έλεγα τον προέδρο του Βασαβίδη να μην πάει. Δεν έχει καμιά δουλειά εκεί πέρα με αυτού του κάτω. Γιατί διαφέρει παρα... Δεν έχει καμία δουλειά εκεί πέρα, Ιβάν Σαββίδη, να πα με αυτού. Εκεί πέρα κάτω. Δεν χρειαζόταν να πάει. Όχι, φιλαράκι. Δεν χρειαζόταν να πάει. Αυτό που έκανε, αυτό που πρέπει να κάνει ο Ιβάν Σαββίδη εδώ και χρόνια που δεν τόλμησε να το κάνει κανένα πρόεδρο ομάδα εδώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το έκανε. Γκρέμισε τι κοκκινοπρασινοκίτρινε παράγκε που είχαν πασαλόπηξει στα δεμέλια του εδώ και 50 χρόνια. Εντάξει, όμορφα και ωραία. Αυτό που έκανε φτάνει κιόλα. Από εκεί πέρα, άστου να σκούζουν και να βράζουν το ζουμί του, γιατί όλο το ΠΟΚ και κάποια συνεταιράκια εδώ πέρα ανατολικά ασχολούνται, κοιμούνται και ξυπνούν με το όνομα του ΠΑΟΚ και τον εφιάλτη του ΠΑΟΚ μπροστά του. Αυτό ήθελα να κάνει, αυτό ήθελε και ο κόσμο του ΠΑΟΚ να κάνει. Το έκανε, φτάνει. Πάμε, πάμε σε γραμμές. Ουσιαστικά αυτά ήταν τα πράγματα που ήταν η Big Four. Έλα, Τρέγια. Ναι, έλα, ποιο... φίλε, το όνομά σου. Ναι. Το όνομά σου. Έλα, Τρέγια, μ' ακούς. Έλα, ρε, φίλε. Το όνομά σου, φίλε μου. Έλα, ρε. Ο Κέβαξ είμαι, ρε. Καλά, δεν τρέπεσαι καθόλου. Ποιος είσαι? Κέβαξ. Κέβαξ, δεν το ξέρω. Κέβαξ. Ναι. Ποιος Κέβαξ, ρε. Εγώ είμαι, ρε, από, το... από σένα πιο πάνω λίγο που μένω. Δημήτρης είσαι. Άντε, μπράβο. Άρα, και εγώ που λέω, και εγώ, κάτι, να μην το πούμε όλα. Κέβαξε. Ο Ταρίφας. Φιλαράκι, γειτονάκι, Αριανάκι, Αριανάκι, δυνατό. Δυνατό, πολύ δυνατό. Και σε είπε Κέβαξε. Μέσα στην οδό καταρχή και μετά να πούμε για τον Πάο Κάρης. Ευρύ αυτό πήρε. Να σου πω την οδό μισό αιώνα, είναι απολύτης και δεν ξέρεις. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Εγώ έχω φύγει από το 93. Κάτσε να το πούμε πρώτα για αυτό που έκανε την ερώτηση και μετά για τον Τάσο. Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Για πες την οδό. Βασιλέως Γεωργίου είπαμε, ρε παιδιά. Εντάξει. Το θυμήθηκες, δε, έτσι, ναι. Βασιλέως Γεωργίου. Εντάξει, εντάξει. Έδωσε το πράσινο φως. Έχουμε κάνει δεκάδες παρελάσει εκείνη την οδό, έτσι. Δεν θα θυμάσαι. Δημητράκη, τι κάνεις, αγορινά μου. Μια χαρά, φιλαράκι. Πόρε, φίλε, πόρε, φίλε, πόσα χρόνια ήταν. Το Δημήτρη. Εντάξει, δεν θυμάσαι και το Χρήστο στο σαντουιτσάδικο. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Ναι, σε είδα, Καρντάς, μου έχει καμιά πενταετία, τετραετία κάπου εκεί. Όχι, τετραετία, πέρσι ήταν, ρε. Άιντε. Πέρσι δεν νομίζω να ήταν, τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ. Είσαι καλά, Δημητράκη. Μια χαρά. Ο Κουραμπιές τι κάνει, ρε. Δεν έχει άχνη. Αργανάκι είναι και αυτός ο Κουραμπιές. Με άχνη. Ψηλός, μαύρος, σαν Αυγανός, αλλά Αργανός. Πώς βγήκε αυτός ο Αργανός, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε. Είναι πολύ ανέκαθεν να κεντρινό μαύρο, δεν τα ζούμε. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Μόνο μου στάρδα τα πήγαινε στο σπίτι. Έγινε, ρε. Γεια σου, ρε, Δημήτρη. Χάρηκα πολύ, Δημήτρη, που σ' άκουσα. Καλό σου. Γεια σου, καλό σου βράδυ. Μαζί μεγαλώσαμε αυτό, εκεί στη γειτονιά, ρε. Εγώ πάντως από τα μαθητικά μου. Γεια σου, Δημητράκη, γίγαντα. Θυμάμαι πως η Νεάπολη είχε πιο πολλούς, πάρα πολλούς παοξίδες, δηλαδή, ακόμα σε σχέση και με την Τούμπα, που κάνε τεράστια εντύπωση. Όπως και αντίστοιχα, τα Βασιλικά, επειδή έτυχε και δούλεψε εκεί μια περίοδο, είχαν πολύ περισσότερους σε αναλογία σε σχέση με άλλες ομάδες Αριανούς, ακόμα και από τη Χαριλάου. Κοίταξε, Γιώργο. Τα Βασιλικά έχουν πάρα πολλούς Αριανούς. Δεν ξέρω, τα Βασιλικά. Ο παλαιότερος σύνδεσμος του ΠΑΟΚ είναι της Νεαπόλης και του Κορδελιού. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Αυτοί οι δύο σύνδεσμοι. Οι τρεις που είστε στην αναμονή, μιλάτε, έλα, φίλε, μην καλείτε άλλοι. Τώρα για τον κόσμο της Νεάπολης, για το αν είναι ένας πρόβο ή όχι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε, ρε φίλε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριος Βασίλης. Γεια σας, κύριε Βασίλη. Καλά είσαι, παιδιά. Μια χαρά, μια χαρά εσείς. Καλά, κύριε Μπίλη. Είδατε στο τελευταίο κομμάτι τι ωραία που συζητάτε. Πάντα έχουμε. Μπορούμε να συζητήσουμε. Αυξομοιώσεις έχουμε στην εκπομπή. Αγαπημένοι μου Τάσο, το ξέρω ότι μπορεί. Και γι' αυτό παρενέβαινε. Θα παρενέβαινε καταρχήν να μας πρόλαβε το εξηγείς για τον Βασιλιά Γεωργίου. Ναι, ρε φίλε, ναι. Έχω... Και είναι ντροπή ότι άλλαξε το όνομα, διότι μπορεί να υπάρχει μια μερίδα των λαών, του κόσμου που ζαλίζεται με τη Βασιλεία, αλλά εφωνεύτη στην πόλη μας. Ναι, βέβαια. Και okay. Είναι ντροπή διότι είναι... ένα ιστορικό έγκλημα. Θυμάστε ποια χρονιά ήταν, κύριε Βασίλη, γιατί μου διαφεύγει. Πότε? Το 1913. Το 1913. Και πέθανε όπως ανεβαίνετε τα σκαλιά του Παπαφίου και μπαίνετε στην είσοδο. Ναι. Τώρα δεν ξέρω και πώς λένε τις οδούς. Από την Κονίτσα. Ναι, Λαμπράκι είναι. Λαμπράκι, Λαμπράκι λέγεται. Λαμπράκι, ναι, ναι. Αριστερά είναι ένα δωμάτιο το οποίο υπάρχει ακόμη, πρέπει να υπάρχει λογικά ακόμη το πορτρέτο του,
ξεψύχησε σε εκείνο το δωμάτιο. Μάλιστα. Και τον σκότωσε κάποιο. Ο Αλέξανδρος Σχοινάς. Ακριβώς. Επειδή ήταν να κλείσει, ήθελε να κλείσει. Ο Σχοινάς. Ποιες λέσχες. Ο Σχοινάς. Ναι. Καλό το παραμύθι που είπε το παλικάρι. Μάλιστα. Διότι μετά το 1915 σκοτώσαν τον Φερδινάνδο στην Κροατία και έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Πάει εκπομπούλα. Υπήρχαν άλλα σχέδια. Το θέμα ήταν όταν θέλουμε να υπερθυματίσουμε κάτι, να μην δαιμονοποιούμε κάποιον ή να μην αποθέλουμε τον άλλον. Όταν γίνεται αυτή η φάση σήμερα που περιέγραψαν οι speakers του αγώνα στον Ολυμπιακό. Με το μαύρο, τον ποδοσφαιριστή, τον Σεμέδο. Με τον Ball Boy. Ναι, ναι. Σε μία τυχή έκφραση ο Τάσος είπε όχι όπως ο Πασχαλάκης και ο Βερίνη που μοίραζαν αυτόγραφα. Συμπτωματικά στο ίδιο γήπεδο τιμωρήθηκε επειδή έκανε άσημες χειρομονομίες ο Πασχαλάκης προς τους φιλάθλους. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε. Σωστό, σωστό. Μπράβο κύριε Βασίλη, εγώ δεν το θυμήθηκα. Καταρχήν κάνετε λάθος κύριε Βασίλη. Δεν έκανε καμία άσχημη χειρονομία ο Πασχαλάκης. Έβρισε κάτι έκανε. Όχι, όχι. Πανηγύρισε προς τον κόσμο. Αν το θυμάται ο κύριος Βασίλης, επειδή φαίνεται και σωστός και δίκαιος άνθρωπος, μπορεί να το παραδεχτεί. Το οποίο, κοίταξε, εγώ αγαπημένο Τάσο, επειδή δεν ομιλούμε προσωπικά. Μάλιστα. Δεν βλέπω. Α, δεν το γνωρίζω, με συγχωρείτε. Ό,τι μου περιγράφεις. Με συγχωρείτε κύριε Βασίλη, δεν το γνώριζα αυτό. Απλά βάζω τη λογική μου να λειτουργήσει, γιατί ο αθλητικός εισαγγελέας είδε το βίντεο. Ναι, ζητάω συγγνώμη, δεν γνώριζα ότι δεν βλέπετε. Με συγχωρείτε. Εγώ αντιθέτως σας θαυμάζω. Όχι να σας λυπηθώ, προς Θεού. Λοιπόν. Εσείς είστε πολύ πιο δυνατοί άνθρωποι από εμάς. Και το θέμα είναι ότι ο αθλητισμός είναι κάτι που γεννήθηκε εδώ που ζούμε και ομιλούμε τώρα στην Ελλάδα. Ναι. Πουθενά δεν υπήρχε αθλητισμός. Παντού υπήρχε διεκδίκηση. Μάλιστα. Φανταστείτε αυτό που βλέπετε τώρα στο γήπεδο και οι σόφρονες και οι χέφρονες άνθρωποι κάθονται και προβληματίζονται γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Πάρτε το αλλιώς. Το ποδόσφαιρο είναι ένα θέαμα, έτσι δεν είναι? Θεωρητικά. Για μένα είναι εμπόριο πλέον, κύριε Βασίλη. Το οποίο μας συνεγείρει. Όχι, ομιλώ για εμάς τους φιλάθλους. Ναι, για εμάς τους φιλάθλους είναι ηθική ανταμοιβή όταν κερδίζει η ομάδα μας. Λοιπόν, μπράβο. Πες τώρα, δεν βλέπεις εσύ την ίδια ώρα μαζί με τον Ζάχο. Ναι. Τυχαίο το παράδειγμα, μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Βλέπετε μια θεατρική παράσταση. Μάλιστα. Που και εκείνο είναι κάτι να σας ευχαριστήσει. Mm-hmm. Και ο Τάσος ο Τρέγιας είναι με τον Αλεξανδράκη. Και ο Ζάχος είναι με τον... Εννοείται είναι θέαμα, ας πούμε. Ναι. Είναι με τον Χόρν. Μάλιστα. Και τον Τάσο δεν τον αρέσει ο Χόρν. Και όσο παίζει και αποδίδει στη σκηνή ο Χόρν, μουρμουρίζει, φωνάζει. Yeah. Και το αντίστοιχο κάνει και ο Τάσος. Mm. Ύστερα μέσα στο θέατρο θα δαρθείτε εσείς οι δύο? Όχι, εγώ είχα άλλη λύση. Θα βάζαμε κορίτσια να παίζουν και θα συμφωνούσαμε. Θα βάζα καμιά δούκη σαν νομικού εκεί και μια. Είναι ωραίο, αλλά είναι πολυρό και ένα μπράβο. Εγώ περισσότερο Μαρία Κορινθίου. Και καμιά πρωταγωνίστρια από το Σιρινάκι, δεν αμαλώνα με τους Ζάχο, τα βρίσκαμε. Σμαράγδα Καρύδη. Να το τονίσω, επειδή έχει πολύ μεγάλη ακρόαση. Και να ολοκληρώσετε με αυτό, κύριε Βασίλη, για να πάρουμε και τους υπολείπους, γιατί τελειώνει και η εκπομπή. Έχει πολύ μεγάλη ακροματικότητα η εκπομπή σα. Αρέσει πάρα πολλού, διότι εγώ περιδιαβαίνω με το σκύλο μου όλη μέρα βόλτα και ακούω. Ποια περιοχή είστε κύριε Βασίλη? Μένω στο Πλαγιάρι. Πλαγιάρι, έτσι. Ναι, και ακούω. Αν θέλετε, δεν θυμάμαι, τι ομάδα είστε? Η ομάδα είναι το μία και θα είναι μία και το χρώμα αίμα. Ένα, είμαι Ερακλειδέας. Ερακλής, ωραίος, ωραίος. Είσαι ωραίος κύριε Βασίλη. Σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Θα ήθελα ένα δευτερόλεπτο. Με αυτό, κλείστε με αυτό. Θα ήθελα από το μικρόφωνά σας, διότι έχετε πραγματικά δύναμη, να φέρετε αυτούς που θεωρούν ότι είναι αντίπαλοι, ότι είναι συναγωνιστές. Μάλιστα. Διότι και 22 μέσα στο γήπεδο δεν κυνηγάει ο ένας τον άλλον από τους 11 που μοιράζονται. Κυνηγάνε το ένα σκοπό, την μπάλα, πώς να τη γητεύσουνε. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό νομίζω το κάνουμε κύριε Βασίλη. Νομίζω το κάνουμε αυτό το πράγμα και εγώ και ο Τάσος, έτσι. Δηλαδή λέμε και πολλές φορές ότι... Δεν θα σκοτωθούμε και για το ποδόσφαιρο, εντάξει. Είμαι ο Ζάχο, ναι. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε και από τους συνανταγωνιστές. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, όντως. Λοιπόν.
Πάμε στον επόμενο. Πάμε στου δύο τελευταίου φίλου. Καλησπέρα. 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 Παπαμπρίζα. Α, καλώ τον. Καλησπέρα, Κώστα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Κώστα. Τι λέει, όλα καλά. Όλα ωραία. Ήρθε, την έκανε την εκπομπή ο Παναρέτου. Δεν μου λες, Ζάχο, τελικά εκπροσωπηθήκατε κάτω ή όχι? Όχι, φίλε, δεν είμαστε εμείς Big Four. Πώς δεν εκπροσωπηθήκατε? Γιατί, ποιον εκπροσωπηθήκαμε? Καλά, δεν διάβασες το κατεβατό του μεγάλου πρόεδρου σας? Ποιος είναι ο πρόεδρος μας? Έλα τώρα. Για πες. Δεν διάβασες. Καταρχάς, αφού δεν είστε εκεί, γιατί μιλούσαν για εσάς, μπορείτε να μας πείτε? Δεν ξέρω, τον κύριο Μελισανίδη, πες και τον κύριο Μαρινάκη. Και τους βάλαμε και αυτούς, τους υπνοτίσαμε. Ο κύριος Μελισανίδης τι μίλησε? Δεν διάβασα εγώ για τον κύριο Μελισανίδη τίποτα. Εδώ, εγώ διαβάζω, δεν ξέρω τις πηγές, το All About Aris διαβάζω. Μπορεί να είναι. καλά, ένα λεπτό. Το All About Aris γελάς. Όταν όμως λέμε για SDNA ή για τα τσέγια του ΠΑΟΚ, δεν βλέπω να γελάς. Ναι, εκεί είναι, η επιτομή της εγκυρότητας, να υποθέσω. Το SDNA, έτσι. Πολύ όχι, παραπάνω από αυτό που ανέφερε. Σίγουρα. Πολύ πιο αντικειμενικό. Και χωρίς συμμαχίες. Δηλαδή, αν δεις τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Το SDNA είναι άλλο. Άλλες ομάδες, φίλε μου, Ζάχο. Δεν γράφει μόνο για τον ΠΑΟΚ. Ό,τι γράφει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, τα βλέπεις και στα κίτρινα. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Εγώ σου είπα για το All About Aris. Δεν σύγκρινα το All About Aris με το SDNA. Το αντίστοιχο. Ένα λεπτό. Το All About Aris είναι καθαρό παδικό, ρε παιδί. Ακριβώς. Το All About Aris δεν τον ενδιαφέρουν οι άλλες ομάδες, τον ενδιαφέρει άλλος. Υπάρχουν και τα αντίστοιχα του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ναι, βρε. Τόσο είναι και το 10 και το 10 τελεία. Όχι, φίλε. Όχι. Δεν είμαστε εμείς. Βέβαια, είπε μια κοτσά. Ήθελα να πω τέλος πάντων. Άστε, θα το πω αύριο. Άστο. Δεν έχουμε τώρα να μιλήσει ο κόσμος. Για τον κύριο Αβγενάκη ήθελα να πω κάτι. Για τον κύριο Αβγενάκη ήθελα να πω, αλλά τόσο θα το πω αύριο το σχολείο. Δεν προφταίνω. Όχι, θα πει με σε μαλό στα σιρτεράκια σου. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ. Αυτό που σκέφτομαι λέω. Για σιρτεράκια μην μιλά. Του είχε 12 χρόνια. Ορίστε, δεν άκουσα. Όλα καλά στην Κρήτη λέω σήμερα. Όλα μπομπά, όλα εντάξει. Δεν έγινε τίποτα. Τίποτα, μια χαρά. Η κανονικότητα γίνεται. Κάτι συλλήψει γίνανε εκεί, ακόμα. Κάτι ρόπαλα βρήκα, κάτι συντροκροθιές, κάτι βεγγαλικά, κάτι πιστόλια, κάτι μαχαίρια. Καλά, ας τα παδικά, μέσα στο γήπεδο. Τώρα εγώ περιμένω να δω αν θα κάνει κάποιο tweet ο κύριος Αβγενάκης για την ποδοσφαιρική αλητεία του Σεμέδο που χτύπησε το παιδάκι. Το πέταξε κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Είχε να μιλήσει, είχε να φάει καμιά μίγα. Ο Κυρσάβας ψάχνει να βρει τα πρωταθλήματα του Άρη για να μας πει την άλλη φορά παοκάκια ότι φτάσαμε στα τρία πρωταθλήματα. Αυτό τους νοιάζει. Όταν λοιπόν, γίνεται κάτι. Εμάς αύριο να πάρουμε το διπλό, φίλε μου Τάσο, γιατί ξέρεις, παντού μας περιμένουν. Αυτό μετράει. Όλοι. Αυτό μετράει. Και να συνεχίσουμε την πορεία μας. Αυτά θα τα πούμε συνέχεια της ζωής μας. Γεια σου, ρε Κότσο Γίγαντα. Καλή σας συνέχεια, μαγκέ. Okay. Να σε ακούμε. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Τα βγαίνει και στους αγόρα και τα λέει ωραία. Βγαίνει και στους αγόρα και τα λέει ωραία. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, τελευταίο. Σιγά, περίμενα. Μια χαρά περίμενα. Είμαι ο Ανδρέας. Πάλι, δεύτερο. Δευτερολογείς όμως, Αντρέα, έλα. Ολοβέρδος. Αυτή η Ανδρέας Παπανδρέου, πού είναι στη Θεσσαλονίκη, εγώ πώς λεγόταν. Κοίταξε. Για 6 χρόνια λοιπόν. Ναι, να μας πεις. Είναι, πώς είναι το ρολόι η πλατεία, το σχολείο της Νεαπόλεως που λέμε, το ρολόι. Ας το πω. Εκεί στην παραλία, σε Μισοκλέα Σοπούλη. Τι παραλία ρε τρελοκομείο. Τι παραλία. Νεάπολη μιλάμε. Σιγά σιρήνα. Για Νεάπολη μιλάμε. Άκουσε με λίγο. Για Νεάπολη στην Νεάπολη. Ναι, ναι γλυκέ μου. Άκου λίγο. Λαγκαδά, θυμάσαι Λαγκαδά ποια είναι. Η Λαγκαδά, θυμάσαι ποια είναι εδώ στο Λαγκαδά. Ναι, ναι, που πήγαμε στο Λαγκαδά. 12 όροφες. Πού είναι 12 όροφες, θυμάσαι. Πού να θυμάται, δεν θυμάμαι, 30 χρόνια θυμάμαι το δω Λαγκαδά. Ναι, τις 12 ώρες δεν τις θυμάσαι στην Νεάπολη. 36 χρόνια λοιπόν. Βρέει ταχτισμένες οι Νεάπολη. Πήγαινε στα μπουζούκια αγόρες στην Νεάπολη. Ρε κατευσυγμένο παξιμάδι. Οι 12 ώρες είναι από τη δεκαετία του 70 εκεί. Ρε 36 χρόνια λοιπόν. Θα θυμάμαι εγώ στις 12 ώρες. Θα μας αρρωστήσεις ρε. Όχι, Ανδρέα Παπανδρέου. Και αυτοί που είναι, στην προέκταση των Ανθέων που είναι, Ανδρέας Παπανδρέου λέγεται. Καλά. Λοιπόν, σωστό, δίκιο. Ανδρέα Παπανδρέου πολλές λέγονται. Κλείσε γιατί έχουμε τέλος εκπομπής, Ανδρέα. Θα πάρεις τον Ζαγόρα μετά να σου εξηγήσει. Λοιπόν, 11 η ώρα είναι, παιδιά. Απλά λέγαμε για να το πούμε λίγο τον Ανδρέα. Εμείς μιλούσαμε για την Ανδρέα Παπανδρέου που λέγεται τώρα η οδός στη Νεάπολη, η οποία παλιά ήταν Βασιλέως Γεωργίου. Εγώ δεν το θυμόμουν, ρε παιδιά. Εντάξει, οκ. Τον πρώτο γάμο που έκανα, έφυγα το. Το 94-95 έφυγα από την Νέαπολη. Okay. Ωραία. Λοιπόν. Τι το ξεχάσαμε. Καλά που πήρε ο Δημητράκης ο Κεβόπουλος και μας το είπε.
Σκυλί μαύρο. Σκυλί. Τις δύο ώρες. Μπασκετικό σκυλί. Πόσο χρόνο είναι? Τώρα πρέπει να είναι πιο μεγάλο από μένα, είναι ο Δημήτρης. Σε μένα, πρέπει να είναι 52-53, κάπου εκεί πέρα. Λίγο περισσότερο από μένα. Αν δεν κάνω τραγικό λάθο. Αυτό και οι Αμερικάνοι στο μπάσκετ. Ποιοι Αμερικάνοι? Καλά, δεν πέσει το πάω, κάστο. Λοιπόν. Πού το άρεσε να πέσει πλέον. Μετά με αυτά που γίνονται με τον Ιωνικό και με κάποια μια άλλη ομάδα. Ποια είναι η άλλη? Δεν μπορώ να πω το όνομα γιατί δεν είναι σίγουρο ακόμα. Αλλά καλά, βασικά, τέλος πάντων, να μην πέσω. Δεν μπορείς να κάνεις εικασία. Μπορεί, και ξέρω ότι και οι κύριοι του Άρη βρεθήκαν τον κύριο Αυγενάκη. Ναι. Όπα, για πες. Τα είπαμε. Τα είπες έτσι. Όχι, δεν είπα. Είπα ότι υπάρχουν κάποιες υποσχέσεις που βέβαια δεν μπορεί να βασιστεί κανείς σε αυτές τις υποσχέσεις. Ότι δεν θα πέσει κανείς. Ναι, ναι. Και τον Ολυμπιακό θέλουν να βολέψουν. Ο οποίος Ολυμπιακός έχει πει ότι αν δεν αλλάξει. Θα αλλάξει το καλοκαίρι όμως. Λέει ότι ο Ολυμπιακός είπε ότι αν δεν αλλάξει. Εγώ αρνούμαι να ανέβω. Βασικά του χρόνου 17 βλέπω ομάδες ή 18. Θα βλέπουμε άθλιο θέαμα. Ναι, ένα άθλιο. Πρώτο είναι Ολυμπιακό στη β' κατηγορία. Προ-προ-προ-τελευταίο είναι. Τι. Α μείνει εκεί. Με golden κάρτα. Α μείνει εκεί. Με κάρτα βίζα θα κάνει. Εκεί. Έχετε πολιορκήσει γνωστό παράγοντα φυσικά, ο οποίο θα φύγει από την ομάδα του για να αγοράσει τον Άρη. Θα το λε στο Μαλάτο. Θα το λε στο Μαλάτο. Ο Άρη. Γνωστό παράγοντα. Για πε. Έχει ομάδα τώρα και πάει και καλά κιόλα. Και έχει πει ότι θα σταματήσει από εκεί. Δεν τον προμηθεία λε. Όχι, βέβαια. Τέλος πάντων, θα μου πεις μετά. Πραγματικά δεν το ξέρω. Αλλιώς θα σου έλεγα το άλλο. Μια φορά ότι την Παρασκευή θα είναι εδώ το κλασικό μέλος της τηλεοπτικής μαρμίτας, ο Κωστής Ραπτόπουλος. Θα είναι και στη ραδιοφωνική μαρμίτα, αν θες έρχεσαι. Αυτή είναι η δικιά σας εκπομπή. Όχι, καλά, αλλά άμα θέλεις έρχεσαι. Καλά σου. Παλιά γενιά. Εμείς προσκαλούμε, άμα θέλεις εδώ. Λοιπόν, οπότε. Ραδιοφωνική μαρμίτα με Ντρούλινγκ, Τρέγια, Ραπτόπουλο, Κωστή εδώ στο στούντιο την Παρασκευή 9 η ώρα. Να δεν πω, θα πω. Να μην το πούμε στον αέρα, ποιο να πω. Και, ναι. Λοιπόν. Το Γιώργο. Ναι. Δεν νομίζω. Παρασκευή θα είναι στο μαγαζί. Παρασκευή, οπότε, ναι. Άστο, ναι. Το... Καλά, θα κάνω μια ανοίξη. Εντάξει, γίνεται... είμαστε τώρα αυτή τη φορά οι τρεις και το ξαναοργανώνουμε. Okay. Λοιπόν, λέγε, προχώρα να ξεκινήσω εγώ. Λοιπόν, Μάζδα Μανατίδη στα κοντά μας. Εξειδικευμένο συνεργείο Mazda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις ηλεκτρικό έργο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Μαρατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα το μαστορά του, είναι ο Ένης ο Μαρατίδης και το επιτελείο του. Διεύθυνση Παπάφη 205, τηλέφωνο στο 2310-924-931. Ευχαριστούμε και το πρατήριο εγώ καυσίμων του Χλικίδη Ισακ. Ένα πρατήριο που μπορείτε να βάζετε ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καυσίμου καθημερινά στο όχημά σας. Στην Ανδρέα Παπανδρέου συμβαίνουν όλα αυτά. Μόνο στην Ανδρέα Παπανδρέου 25 στη Νεάπολη, γιατί δυτικά είναι πάντα διαφορετικά. Δίπλα από το γεφυράκι του Μετεώρων πηγαίνετε, γεμίζετε ρεζερβουάρ το αυτοκινήτου σας με ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Για όσους φίλους και φίλους θέλουν να γεμίσουν την δεξαμενή τους με ποιοτικό καύσιμο με πετρέλαιο στην καλύτερη τιμή της αγοράς, με μεγάλη τιμιότητα και συνέπεια προς την παραγγελία, τηλεφωνήστε. 2310-611-256 2310-611-256 Πρατήριο εγώ καυσίμων και δυναμός πετρελαίου θέρμανσης τεχνική ΔΙΣΑΚ. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Οι καλοί φίλοι, οι υπόλοιποι στιχτές διαβάστηκαν. Λοιπόν, για να κλείσουμε με το Πορκίτο. Ψητοπολείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σηκωτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμίες σας περιμένουν. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις σούπερ λακταριστές προσφορές. Δύο μπέρκες με γιούρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα κλαπ αλατικών και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Και το μενού των δύο ατόμων που αποτελείται από δύο μπέρκερ, μία πατάτες, μία σαλάτα, μία κοκακόλα 500 ml μόνο με 10 ευρώ. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να τα βρείτε στην Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητήριου και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play. Και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Λοιπόν, αυτή ήταν. Λέει ο Φίλος 79, ένα μήνυμα που ήρθε. Ναι. Ο Παναθηναϊκός και Πεντάδα να βγει, δεν θα παίξει Ευρώπη λόγω τιμωρίας. Αυτό το είπε πρόσφατα, λέει και ο Δόνης, ότι πρέπει να παίξουν play-off για λόγους του. Το είπα εγώ, εντάξει. Φίλε 79, ήρθε ένα μήνυμα από Αθήνα, από Παναθηναϊκό, όμως τον Γιώργο, στον Παναρέτου,
ο οποίος λέει ότι η τιμωρία του Ολυμπιακού αφορούσε ημερολογιακές ημέρες. Ναι, δεν είναι ημερολογιακές. Τώρα, αν ισχύει, όχι, δεν το γνωρίζω. Τάσο, και εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά η λογική, να βάζουμε τη λογική. Όταν η τιμωρία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν μπορεί να είναι ημερολογιακή. Και εγώ έτσι νομίζω. Εντάξει, να έχουμε λίγο κοινή λογική. Εγώ δεν λέω, εντάξει, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Και ένα ακόμα μήνυμα για να δικήσουμε το φίλο των 79. Πέρσι που συναντήθηκαν, λέει, στο ΤΑΔΕ, μην κάνουμε και διαφήμιση, ο Σαββίδης λέει με τον Μαρινάκη, ποια ήταν η αντίδραση, λέει, του κόσμου. Κοίταξε, τις αγκαλιές του Σαββίδη με τον Αλαφούζο το έχουμε κράξει όσο κανένας άλλος λάθος προς τον πρόεδρο. Δεν λέει τον Αλαφούζο, άλλο λέει. Πώς τον Αλαφούζο λέει. Α, Αλαφούζο λέει. Εντάξει. Νόμιζα λέει για το Σόφιτελ, νόμιζα. Εσύ που ξέρεις ότι έγινε αυτή η συνάντηση, φίλε, εγώ προσωπικά δεν το έμαθα, ούτε το είδα πουθενά σε φωτογραφία, ούτε το είδα να το γράφει κανένα ρεπορτάζ επίσημα. Κάτι γαβροσάιτ. Καλά. Κάτι περίεργο γαβροσάιτ. Σωστό είναι αυτό που λες. Η φωτογραφία στη σουίτα του Καραϊσκάκη που μας έλεγε στη σουίτα που είναι. Φέρε μας μια. Δεν μας είπες και για τις επισκέψεις του κυρίου Καρεπίδη στον μπάσκετ του Ολυμπιακού, στο ποδόσφαιρο σε πολλά μάτς του Ολυμπιακού και ότι είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Ναι. Και δηλωμένος γάβρος. Τώρα αύριο μετακομίζει. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα έρθει αύριο, επειδή το θέλετε εσείς. Επιλεκτική μνήμη έχεις. Επειδή το θέλετε εσείς. Αλλά γέμισε και εσύ το ρεζερβουάρ του οχήματός σου. Εκεί μέσα στο Μάιο. Πήγαινε στον Τεχνικήδη, βάλε. Για να πας όσο πιο μακριά πήγαινε, γίνεται. Γιατί πάλι πανηγυρισμοί, κόρνες, πυρσί και ασπρόμαυρο ποτάμι πάλι από πανηγυρισμούς. Θα το δεις ξανά μέσα στην πόλη. Και εγώ το δήλωσα. Φέτος δεν θα βαρέθηκα. Δεν θα κατέβω. Πάρε, μην κατεβαίνεις. Δεν μπορώ άλλο να πανηγυρίσω. Κουράστηκα. Βάλε στην τιμή της απλής σούπερ βενζίνη από τον Τεχλικίδη και πάρε το αμάξι και φύγε. Καμιά φάσο σε βλέπω. Δόξα τω Θεώ, είμαστε άνθρωποι που τιμάμε τις υποσχέσεις μας. Δεν είμαστε σαν κάτι άλλους οι οποίοι κατεβαίναν καημένοι καντινιέρδες, παίρναν τα κρέατα. Και τα τρώγανε τα σκυλιά. Ακριβώς, ναι, ξαπίσαν τα κρέατα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον Γιώργο τον Παναρέτο. Έτσι, να είναι καλά. Που ήταν εδώ στην εκπομπή. Έδωσε άλλο τόνο στην εκπομπή. Τι τόνο, τόνο Ρίο Μάρι έδωσε. Ένα ευχαριστώ και να πω ότι με αφορμή την παρασκευιάτικη εκπομπή σα, να πω κάτι το οποίο το γνωρίζετε κιόλα και το ζητάει και πολλοί κόσμοι. Για πε. Ότι πρέπει και εσεί να ανταποδώσετε την επίσκεψη του Κωστή εδώ και να έρθετε κάποια στιγμή στην τηλεοπτική Μαρμίτα. Θα το κοιτάξουμε. Θα το κοιτάξουμε. Μου λε, η τωρινή Εθνική Αμήνη πώ λεγόταν παλιά. Άντε πάλι. Βασιλή Σοφία. Το ξέρεις γιατί ήταν η ΠΑΕ εκεί. Παλιός κιλός. Άντε, κλείστε, κλείστε. Γιώργος Αγόρας ακολουθεί. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίπερο 107,4.